Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκινάμε και σήμερα, ξεκινάμε και αυτή την εβδομάδα εδώ στον Λίμπερο με Τρόικα, Δευτέρα, 8 είναι 9, 8 Ιανουαρίου. 9 είναι. 8 είναι, 8. Δεν μου λες, σαν τέτοια μέρα πέρσι δεν ήταν που έριξε το χιόνι το πολύ. Πω, πω, τι είχε γίνει ρε φίλε. Πολύ χιόνι. Πω, πω. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Α, πολύ ωραίο μήνυμα αυτό πρώτο. Αγαπούλες, καλημέρα. Και καλή χρονιά με υγεία και χαρά για εσάς και τις οικογένειές σας. Για μας δεν είναι αυτό, ναι, 10 και 11. Για μας είναι, για ποιο, για άλλον. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Στον πρώτο φίλο ή στην πρώτη φίλη που έστειλε μήνυμα. Φίλοι πρέπει να είναι. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε με Τρόικα. Αρχικά επικοινωνούμε με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526 για ό,τι θέλετε να πείτε, να ευχηθείτε, να σημειώσετε, να τονίσετε, να απαντήσετε κτλ. Κτλ. Και κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, τη νίκη της εβδομάδας σίγουρα. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο βόλι. Κέρδισε ο Άρης στο ποδόσφαιρο. Ο Άρης στο μπάσκετ. Κέρδισε. Ο Ηρακλής στο ποδόσφαιρο. Κέρδισε. Άλλος. Οι άλλοι χάσανε. Ο Ηρακλής στο μπάσκετ έχασε. Έχασε ο Αγροτικός Αστέρας. Έχασε και ο Απόλλων Πόντου. Δεν μπορούσαν να κερδίσουν όλοι γιατί παίζαν και μεταξύ τους. Δεν γινότανε. Άρα είχαμε και αυτές τις απώλειες. Πολλές νίκες. Πολλές νίκες γενικώς. Άρα τι σημαίνει αυτό, Χρήστο? Δεν θα έχουμε γραμμές, δεν θα έχουμε συμμετοχή, δεν θα έχουμε γκρίνια, δεν θα έχουμε μηνύματα, δεν θα έχουμε ξεφωνητό. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν γίνεται. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλές νίκες τώρα τελευταία, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Κάτι να κάνουμε, γιατί πώς θα βγει το ψωμί, άμα δεν ξεφωνίζουμε και λίγο και άμα δεν έχουμε και γκρίνια και μπινελίκι. Δεν ξεκινάει καλά το 18. Δεν ξεκινάει καλά. Συνεδριάζει σε λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο επίκεντρο το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα. Ορίστε κάτι για να ξεφωνήσουμε. Πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε θέματα για να έχουμε λίγη ένταση. Ορίστε εδώ στην ΕΡΤ ένας συνάλαφος ο οποίος έκανε αθλητικό ρεπορτάζ και πήρε μεταγραφή στο πολιτικό ρεπορτάζ και μας παρουσιάζει το θέμα για το Υπουργικό Συμβούλιο. Ωχ, θέμα. Ήρωας ο Κλάος στο Ισραήλ. Τι έγινε εσύ? Ο Αθανασιάδης κόραρε σε δικασία τον πέναλτι. Ναι. Η Μακάμπι Χάιφα κατάφερε να πάρει πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Μάλιστα. Έπαιζε με τη Χάπολ Τελαβίβ. Αυτά. Πέρασε αλλαγή ο Αθανασιάδης. Πήγε στα πέναλτι. Και εκτέλεσε ο Κλάος το τελευταίο πέναλτι. Τα έχει αυτά, ρε. Τα έχει αυτά. 5-3 τελευταίο πέναλτι, πρόκριση η Μακάμπι Χάιφα. Πανηγυρική φωτογραφία με τα πράσινα για τον Αθανασιάδη. Ωραία. Ωραία. Χρήσαντας εδώ. Παρακαλώ. Να μας αναλύσει την κατάσταση στη δεύτερη κατηγορία. Αναλύσει. Είναι ξεκάθαρη κατάσταση. Η δόξα δεν κέρδισε πάλι, Ναι, θα τρελαθούμε, έτσι. Γιατί? Θα τρελαθούμε. Όλοι κανονίζουν την κατάσταση, όλοι φροντίζουν από πριν. Η δόξα. 0-0 του Πανεγιάλιου. Τι εννοεί φροντίζουν από πριν? Κάνουν καλή προετοιμασία για τα παιχνίδια. Α. Είναι πολύ καλά προετοιμασία. Τι έφερε 0-0 με τον Πανεγιάλιο? Εκτός έδρας. Τι σημασία έχει αυτό? Και ο Πανεγιάλιος από τότε έχασε καμιά δεκαετία παίχτες από ό,τι διάβασα. Όχι 10. Καταρχήν τον έναν τον πήρε η δόξα. Τον καλύτερο. Έμα. Τον Αρναρέλη. Ο οποίο χθε έπαιξε κιόλα. Έμα όταν. Αλλά πού πα με τον Κουσκουνάρε, φίλε. Όχι. Για του Αριανού το λέω αυτό. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Τι όχι. Καλό παίχτη. Τι είναι? Καλό παίχτη είναι. Εντάξει. Δεν είναι καλύτερο από τον Διαμαντόπουλο. Δεν νομίζω. Τι δεν νομίζει? Ο άλλο βάζει 20 γκολ τη χρονιά τώρα. Δεν του παρακολουθεί. Σταθερά. Δεν βάζει 20 γκολ τη χρονιά. Πώ δεν βάζει? Δεν είναι. Μην παρασύρε επειδή βάζει 4 με τον Εγινιακό και 5 με τον δεύτερο που πέφτει. 9 και άλλα 5 σε 3 ομάδες, δηλαδή βάζει 16 και μετά σε 25 παιχνίδια βάζει 4. Ο Διαμαντόπουλος μπορεί να τα βάλει αυτά. Ο Διαμαντόπουλος βάζει 10. Ένα σε κάθε ομάδα. Μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, μεγάλη επιτυχία δεν τη λες, αλλά παρόλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος από τον Κουσκουνά. Άνετα ο Άρης, θες το μάτσο? Βέβαια.
Περιμένω τον Ζου να παρέμβει για ό,τι έχει να πει, να σημειώσει. Νομίζω δικαιωθήκαμε 100% όσον αφορά τις αντιδράσεις του Καλαϊτζίδη. Για το διαιτητή, 100%. Για το διαιτητή δικαιώθηκες, έπαιξε καλά. Για τον διαιτητή 100% που έπαιξε δεν έδωσε τρεις κίτρινες και, και ένα πέναλτι στον Άρη. Και επειδή έδωσε αυτή τη δικαιότατη δεύτερη κίτρινη κάρτα, ναι, δεν φταίω εγώ που του δείξε 5 φορές τη σφυρίχτρα. 5 φορές του την έδειξε τη σφυρίχτρα. Και πήγε να κάνει κουτοπονηριά. Δεν γινόταν άμα το έδινε αυτό στον Άρη. Χαμός. Δεν θα μιλούσαμε, δεν θα μας άφηνες να μιλήσουμε για 18 μέρες. Έχουν γίνει πολύ χειρότερα εναντίον του Άρη. 18 μέρες μονόλογο θα και είχες. Ειδικά ο συγκεκριμένος παίκτης που αποβλήθηκε, ο κύριος Γεωργιάδης, έχει δώσει μια καρατιά με διαιτητή Παπά. Το θυμάσαι τον Παπά. Το θυμάσαι φυσικά. Ράζει τι έγινε στο Βέρι Άρης με προπονητή Καλαϊτζίδη. Χθες τι ο έγινε. Απόλλωνας έχει δώσει μια καρατιά στο Γιαννιώτα. Τότε που ο Καλαϊτζίδης δεν ήξερε τι γινόταν στα αποδυτήρια της ομάδας του, δεν έμπαινε στα αποδυτήρια της ομάδας στο ημίχρονο και πηγαίνανε άλλοι και μιλούσαν στους παίκτες του. Καταλαβες. Και δώσει λοιπόν μια καρατιά τότε στο Γιαννιώτα ο Γεωργιάδης, αλλά αυτό ο παπάς. Τι μας το λες για να μας πεις ότι χθες αποβλήθηκε. Όχι, το λέω. Διότι. Μαρία, μπορείς να έρθεις κανονικά στην ώρα σου, ρε φίλε. Σήμερα τι έπαθες. Σήμερα τι έπαθες πάλι. Τι έπαθες. Να το πω ότι στον κόσμο ακούει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μην ανεβεί κανείς. Μην ανεβεί κανείς, ναι, από Αγγελάκη πρίγκιπος Νικολάου στην πλατεία Αγία Σοφίας, ναι. Έχει συγκέντρωση, ναι. Δεν περνάει, την πάτησε άσχημα σήμερα. Εσύ τι σχέση έχεις με την Αγία Σοφία και την Αγγελάκη, ρε φίλε? Ανέβηκα από εκεί. Γιατί? Για να το πάρω ευθεία να έρθω εδώ. Γιατί τα και έχει το άγαλμα εκεί στο μνημείο του Ποντιακού Ελληνισμού, έχει συγκέντρωση. Βρε ψεύτη. Είναι περίπου βρε... 1000 άτομα πόντι βρε... για τη νέα αιματοχυσία, αυτό που είδαμε. Βρε ψεύταρα. Ειλικρινά ντρέπομαι. Βρε ψεύτη. Αρχιψεύταρε. Ειλικρινά ντρέπομαι. Και ειλικρινά ντρέπομαι. Έχει συγκέντρωση, είναι περίπου 1200 πόντι. 1200 στο... δεν έχουν πάει συνολικά σε όλα τα μάτια των ποντίων. Είναι πόντι, δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν είναι οπαδοί άνθρωποι, είναι πόντι για τη νέα σφαγή. Μπράβο, συγχαρητήρια. Η πόντι είναι με τον Ιβάν Σαββίδη. Γιατί αυτό, αν γινόταν με τον ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι σήμερα. Μ' αρέσει πάρα θα πολύ. Θα ούριαζες. Που πονάς που θα μας ξεχωρίζουν δύο κατηγορίες του χρόνου. Θα ούριαζες. Αν γινόταν αυτό στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Συγγνώμη, εσύ δεν πήγες να δεις τον Ηρακλή? Όχι. Γιατί? Γιατί να ήταν δω. Σίγουρο το διπλό. Σίγουρο τι να δω. Α. Τι, δεν τι έχει να ενδιαφέρον. Μάλιστα. Τι να δω. Είπα ότι αν έβγαζε την κάρτα αυτή στον Γεωργιά την καθαρότατη πεντακάθαρη κάρτα. 18 εκπομπές δεν θα μιλούσαμε. Δεν μπορούσαμε να πεντακάθαρη δεύτερη κίνηση. Εγώ το λέω, να σου πω την αλήθεια. Αν γινόταν αυτό σε ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Απέβαλε έτσι ρε παιδί μου το Ζαραδούκα. Η εξυγίανση αυτά. Η εξυγίανση φάνηκε πάλι. Ναι, ναι. Λοιπόν, δύο πέναντι εδώ στον Ολυμπιακό. Λοιπόν. Η πιο άνετη νίκη του Άρη στο πρωτάθλημα. Με τη χειρότερη ομάδα μετά τον Εγινιακό που πέρασε από το Βικελίδης. Την ομάδα που δεν έκανε τελική προσπάθεια. Ούτε πριν μείνει με 10 παίκτες, ούτε αφού έμεινε με 10 παίκτες. Έλεγα πριν ότι. Τι λες, δεν είχε. Τι? Το θυμάμαι, τελειώνει το πρώτο ημίχρονο και έχει τον πίνακα. Πέρα από το είδα και είχε δύο-τρεις τελικές. Δύο τελικές από τα Περιστέρια στα Περιστέρια. Καλά, εντάξει. Τι εντάξει, ευκαιρία σου λέμε. Εντάξει, τώρα, ευκαιρία, εντάξει. Ένα σουτ να το βγάλει ο τερματοφύλακας. Ναι. Ένα σουτ να πάει πάνω από τα δοκάρια. Σαν στατιστική θες να πεις. Εντάξει, το πας εσύ. Ξέρεις σαν... πόσες τελικές είχε ο Αριστότε, 20. Σιγάρε. Καλά, ρε, δεξί. Μα μου λέει είχε τελικές ο Απόλλωνας. Κάτσε, βρε. Φάση δεν έκανε. Περίμενε. Προηγήσε κόντρα στη ροή του αγώνα. Εκεί είχε την πρωτοβουλία ο Απόλλων. Μια χαρά είναι ο Απόλλων. Μια χαρά μπαίνει ο Απόλλωνας. Κόντρα στη ροή του αγώνα. Νικόλα, κόντρα... που εύκολα δεν είναι το offside. Γιατί δεν είναι το offside. Γιατί επηρεάζει. Βρε την προπαγανδιστή του τερματοφύλακα. Που πήρε κύπελο με goal offside. Η μπάλα χτυπάει σε παίκτη του Απόλλων. Αλλάζει φάση. Ο κανονισμός. Αλλάζει την ώρα φάση. Που σουτάρει ο ποδοσφαιριστής, ναι, είναι μπροστά. Δεν υπάρχει offside από τη στιγμή που είναι από παίκτη του τέτοιου. Την ώρα που σουτάρει ο Πλατέλας. Δεν είναι σε θέση offside την ώρα που σουτάρει. Λες ψέματα. Και εσείς για λέτε άλλη ψέματα. Μια φορά. Που θα μου δώσει τεχνητό offside ενώ έχεις πάρει κύπελο βρε, με 5 μέτρα offside. Αυτό το ότι ο Πάο έβαλε goal offside δεν αλλάζει τη χθεσινή φάση. Δηλαδή ξεφτιλίζεσαι. Ξεφτιλίζεσαι. Εύκολα δίνεται βασικά σας ξεφτιλίζω όλους με την παρουσία μου μέχρι τώρα. Βασικά να σου πω κάτι. Και τους είναι... απολωνιστές και τους δραμινούς και όλους. Με 8 νίκες και 2 ισοπαλίες έχω ξεφτιλίσει τους πάντες που αμφισβητούσαν τον Άρη. Καλά κάνεις και έχεις καλούς φίλους. Η παρουσία ο Απόλλωνας δεν έχει καλούς φίλους. Φάνηκε αυτό. Ο Απόλλωνας έχει τους ισχυρότερους φίλους στην κατηγορία. Έχεις καλούς όταν φίλους, στο 5ο λεπτό την προηγούμενη αγωνιστική πήρε μούφα κόκκινη η Παναχαϊκή, δεν λέγατε τίποτα. Προπαγανδιστές. Δεν μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει. Α, δεν σε ενδιαφέρει τώρα. Δεν σας ενδιαφέρει ένα πρωτάθλημα, σε ενδιαφέρει ένα μεμονωμένο μάτς. Το Άρης Απόλλων μας ενδιαφέρει, το οποίο είδαμε. Μπράβο. Τα άλλα δεν τα βλέπουμε. Δημήτρη, η παρουσία του Μάλλον Σεγκοβίνη είναι περιττή. Για ποιο λόγο? Ή δεν μας ακούνε αριανοί, οπότε δεν χρειάζεται.
ή αν μας ακούνε, δεν ακούνε τον ινστρούκτορά τους. Τι είπε εδώ πέρα την Παρασκευή, ούρλιαζε, ειδικά με το κλείσιμο. Μην ασχοληθείτε με τον Καλαϊτζίδη. Μην ασχοληθείτε ο κόσμος του Άρη. Μια χαρά δεν ασχολήθηκε. Ναι, γιατί αν ερχόταν προπονητής στην Τούμπα για να σας το αλλάξω. Για, κάποια, για του, κάποιου τη μάνα άκουγα περίπου 20 λεπτά. Όχι, όχι ρε φίλε. Και έχεις πει όχι ρε φίλε. Θα έρθει αυτός, θα κάνει αυτά τα καρακιτσιλίκια. Θα μιλάει, θα απαντάει στην κερκίδα. Έχεις τον Πάοκ συνέχεια μπροστά σου. Άλλαξε το ποτοπάριο αυτό. Τίποτα, δεν ασχολούμαι με τον γράφο. Εσείς είπατε για Πάοκ Λεβαδιακός. Όχι, κάνεις λάθος. Ακριβώς. Δεν πετάχτηκε το παραμικρό μέσα. Αυτό ήταν η μία ενασχόληση. Αυτό ήταν η μία ενασχόληση. Και έρθει ο Πάοκ τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ και λέμε για τον Άρης Απόλλωνα. Καλά, εσύ αφού λες δεν ασχολείσαι με τον μπάσκετ. Εγώ δεν ασχολούμαι. Εσείς δεν έλεγες ότι δεν αυτό πώς. Καλά, δεν λέγατε δεν ασχολείστε με τον μπάσκετ. Το μπασκετάκι δεν λέγατε μετά. Το Λάβριο την προηγούμενη εβδομάδα έκανε. Θα βγει ο Άρης. Ο Άρης είσαι που έχει ξεφτυλιστεί, τον έχει κάνει ο Παπαθεοδόρου Γιογιό και όλους σας τους μπασκετικούς εσάς που τον λέγατε ότι είναι άσχετος και έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό μετά από 10 χρόνια. Εμένα δύσκολα. Πού είναι ο Άρης είσαι, να βγει. Ναι, αυτό πώς έγινε. Και μεγάλο διπλό του Άρη μες στον Πανιόνιο. Πρώτα ο Ζιζού και μετά ο Λιμπονίς. Χαιρετίσματα στα γατάκια, τα πανθυράκια, τα γατάκια αυτά που όλο το μάτς, όλο το μάτς χειροκρότησατε, σας άρεσε και σας το σύνθημα που λέγανε είστε οι ντροπή του Βαλά. Άντε τώρα, άντε τώρα αυτό είναι ωραίο σύνθημα, άντε στα τάρταρα πίσω. Με στίχο και τα λοιπά. Είσαι καθόλου, δεν μου λες. Άντε στα τάρταρα Πανιονάκο. Είσαι καμία κρίσιμη φάση διαιτησία. Σφαγή του Άρη απίστευτη. Απίστευτη, αλλά δεν μιλάει. Παντού σφαγή του Άρη. Παντού, το έβλεπα, ποια σφαγή του Άρη. Ωε. Μια φασούλα εδώ κάτι που ζητάει ο Πάνιο. Πάρε βοήθειες, πάρε. Πάρε βοήθειες. Πάρε που θα κυνηγούσα τη δόξα δράμας και την Καλαμαριά εγώ. Πάρε. Και τον Όφη. Επέλεξα τον Όφη. Με τέτοιες ιετησίες μια χαρά. Ναι, όχι, όχι. Όπως το καλοκαίρι έλεγε ο κύριος Ασλαμάς, ο Παπαδόπουλος και ο Ζιαμπάρης διέκριναν την οικονομική σταθερότητα στον Όφη σε σχέση με τον Άρη και γι' αυτό πήγαν στον Όφη. Κάτι λέει η απόφαση του Παπαδόπουλου. Κάτι λέει. Ναι, το είχα πει αυτό εγώ. Έλεγε ο Ασλαμάς. Κάτι λέει. Βλέπουν σταθερότητα και επιλέγουνε. Και εσύ και ο άλλος ο Φαλακρός. Ο Παπαδόπουλος λέει στους Αριανούς ότι ο Καρυπίδης δεν έχει λεφτά. Μην αλλάζει τη φωνή. Γι' αυτό πάει στην Κρήτη. Γίνεσαι χειρότερος από τις... Συγγνώμη, έχει πρόβλημα. Τι. Άμα σου περιγράψω τι. Αυτός γιορτάζει. Όχι ρε. Είναι του Ιβάν. Την κυρία την ξέρεις. Η ματσούκα της Ρωσίας. Κακή έκτυπα της ματσούκα τι είναι. Στο διάλειμμα θα το πούμε αυτό. Στο διάλειμμα. Τι έγινε. Γιατί ο Σαββίδης δίνει μια βέρα. Ποια είναι η κυρία, ποιος είναι ο κύριος, Βέρα. Η Λάουρα. Λάουρα είναι το όνομα της κοπέλας, ναι, είναι Ρωσίδα. Όχι, μην το λες αυτό, άστο. Άστο για το διάλειμμα. Κάτσε, μου το δίνεις στο κοινωνικό ρεπορτάζ. Καλά, εμείς έχω μάθει. Είναι κοινωνικό ρεπορτάζ. Ευτυχώς που ο Γιώργος Μήνος λέει τις αλήθειες. Τα αποκαλύπτει όλα. Είναι παλαιοημερολογίτης ο. Ναι, το είπε, ναι, γιορτάζει, λέει. Ναι, και δεν το λέτε τόσο καιρό. Ότι είναι με το παλιό ημερολόγιο, είναι δυνατόν. Στη Ρωσία. Ποια Ρωσία. Και τόσο καιρό μας λέτε Ελλάς, θρησκεία, ορθοδοξία κτλ. Γιατί δεν έχει Έλληνες πολλοί ημερολογίτες. Όχι. Το κανονικό ημερολόγιο εκείνο είναι κανονικά. Να εμείς αλλάξαμε. Έτσι ξέρω εγώ. Τι άλλο θα μας πεις, άντε πες. Έτσι ξέρω εγώ. Τι άλλο. Μήπως και το Γιάννη. Ναι, το τραπέζι ισχύει, γίνεται μάχη. Τι μάχη. Στις δύο νίκες είμαστε. Δύο νίκες είμαστε. Εντάξει. Με την νίκη που έκανε αυτή ο Πάο πλέον. Τι. Δεν, στο παλέ το 5. Εντάξει, και τι. Εκεί πέφτει στο κεφάλι σου. Θα φοβηθεί. Πέφτει στο κεφάλι. Τι έκανε. Ναι, έχασε στο πρώτο μάτς. Σιγά. Ήσουν καλύτερο χθε. Πολύ μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Τεράστια νίκη. Ο Ολυμπιακός παίζει με μείον 10. Άσερα τη βλακίση. Είχε σε κάποια φάση στο 35. Ένα στα 17 τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ. Την άμυνα του ΠΑΟΚ. Αμινάρα. Απέναντι στην καλύτερη άμυνα τη Ευρώπη. Μάλιστα. Την αμινάρα την έχει ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Νίκες, πολλές νίκες. Να δω γιατί. Α, θα. Το ξεφωνητό σήμερα είναι για τη διαιτησία του Απόλλωνα. Μόνο εκεί μπορούμε να αποντάρουμε σε ένταση. Γιατί κατά τα άλλα έχει πολλές νίκες. Γιατί όχι, ο Ζιζού έχει 10 λεπτά άμα θέλει μεγαλύτερη... να βγει. Η μεγαλύτερη ήττα είναι τη Κότα που δεν μιλάει δίπλα σου. Που έκανε πάρτι το Περιστέρι μες στο Ιβανόφιο. Στο ίδιο γήπεδο που το προηγούμενο βράδυ σου είπανε. Ότι ήμουν ο κορυφαίος παίκτη του Reporters. Απέναντι σε ομάδα, στην πρώτη ομάδα του ομίλου. Που έβαζα από παντού. Στα είπαν αυτά. Όχι. Δεν στα είπανε. Όχι. Που έπαιξα 18 συνεχόμενα λεπτά. Και έβαζα από παντού.
Και παραδέχομαι, ρώτα, ακούστε, θα έβαλα το φύλλο αγώνα. Από παντού έμπαιναν. 81-77 χρόνια. Χρονιά με την πορταπηλιά μπερδέψαμε. Δημήτρη, τρία κωδικοποιημένα θέματα για ποδόσφαιρο. Και τα τρία ποδόσφαιρα. Λοιπόν, ποια είναι η στιγμή, βρε πως αλλάζουν οι καιροί, της 16ης αγωνιστικής της ελληνικής Super League. Η στιγμή, βρε πως αλλάζουν οι καιροί. Και ποιες είναι οι αγωνιστικές φάσεις, η μία στο στάδιο της Τούμπας, η άλλη στο ΑΕΛ FC Arena, που σε κάνουν να πεις «Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής, τέλος». Θα σου αποδείξω και στην άλλη, εγώ με μόνο μία κουβέντα και στην άλλη είναι, είσαι. Και στην άλλη είναι, άλλη είναι που λες ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Είναι αντίστοιχη. Μία λες ο ΠΑΟΚ τελείωσε, είναι του ΠΑΟΚ. Η άλλη είναι τελείωσε, είναι του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η επιτυχία του πρωταθλήματος. Ποιες είναι. Αλλά είσαι τόσο κομπλεξικός, τόσο αντιπάοξης. Κατάλαβες τις απαντήσεις. Όχι. Τόσο αντιπάοξης. Πεντακάθαρνη εξαρτήρια. Που σήμερα, αν ήταν άλλη περίπτωση, θα ξεκινούσαμε αυτή τη φάση. Αλλά δεν ξεκινάς. Καταρχήν δεν λέει τίποτα για το γεγονός της απίστευτης αγανάκτησης του κόσμου του Ηρακλή και τον μπάσκετ του Ηρακλή. Α, στο μπάσκετ. Είναι κότα. Δεν λέει τίποτα. Τι είναι με τον μπάσκετ, ένα σχολευτή. Αν έκανε ο Κυριακίδης αυτή την καθυστερημένη προσπάθεια να διώξει την μπάλα σου του Μπακασέτα στο πρώτο γκολ από τα 40 μέτρα. Όπου η μπάλα πήγε σχεδόν στο κέντρο της εστίας. Αν το έκανε αυτό με τον ΠΑΟΚ. Εκτινάσετε. Τα έκανε πέρσι. Θα μας είχες φάει. Εκτινάσετε. Το ίδιο. Περίμενε. Αφού πήγε η μπάλα μέσα. Περίμενε. Ο Κυριακίδης το έχει κάνει πέρσι με τον Πανετολικό ΠΑΟΚ. Στο Πανετολικό ΠΑΟΚ. Ναι, εννοείται. Το ίδιο. Χειρότερο έχει κάνει. Ρε, μας έφαγε τα αυτιά στον πρώτο γύρο. Ναι. Τώρα λέει κουβέντα. Περίμενε, ρε, είναι το ίδιο. Τα 40 μέτρα. Δημήτρη, του κάνει ο Πρίγιοβιτς. 8 δευτερόλεπτα να αντιδράσει. Η μπάλα πάει στο κέντρο της εστίας. Τι συγκρίνεις, παλικάρι μου. Στην Τούμπα, στον γκολ του Πρίγιοβιτς, δεν απλώνει το σέντρο. Το μαζεύει. Το Κυριακίδη. Το μαζεύει. Όλα γίνονται. Λέω για σένα. Ναι. Που δεν μιλάς. Γιατί το ένα με το άλλο τι σχέση έχει, ρε φίλε. Το ένα είναι ελέφαντας και το άλλο είναι σκατζόσυρο. Η μπάλα πάει στο κέντρο της εστίας, σου λέω, και έρχεται από χθες. Στο 0-1 λες. Δεν είναι στο κέντρο. Ωραία, στον κόλ του Μπακασέτα το πρώτο. Το πρώτο, στο μισό φάουλ, στο 0-1. Ναι, ναι. Πήγε μπάλα. Τρεις φορές το είδα. Στην αριστερή γωνία. Ποια γωνία, ρε. Ποια γωνία. Δεν πάει τέρμα γωνία. Και δεν είναι από τα 20 μέτρα, είναι από τα 35 μέτρα. Σωστό. Εντάξει. Ταξιδεύει. Κουβέντα. Ταξιδεύει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Δεν λες κουβέντα, τίποτα. Αυτό είναι θέμα των οπαδών του Πανετολικού που μπήκανε μέσα. Ή τον αντιπαόξι, ή τον γίνονται αυτά με τον ΠΑΟΚ. Αγόρι μου, τι μου συγκρίνεις, στον κόλ του Πρίγιοβιτς του Τούμπα ο Κυριακίδης δεν απλώνει το αριστερό του χέρι, το έχει μαζεμένο. Τι μου συγκρίνεις τώρα, την Ταλίκα με το Μίνι Κούπερ. Την Ταλίκα με το Μίνι Κούπερ τώρα συγκρίνουμε. Κορυφαίος προπονητής στην Αφρική, ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Μπράβο. Δημήτρη, τσέκα μάρκα το δικό μας, για να φύγει κάτι. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Η πρώτη κατηγορία πρώτα, η δεύτερη μετά, η τρίτη μετά. Όλα με τη σειρά. Το μπάσκετ αυτό. Το βόλεϊ τι έγινε. Το βόλεϊ. Πάλι βαθμό έχασες. Και... δεν είναι, εντάξει. Δεν είναι. Δεύτερος θα βγει. Υπερομάδα και εκεί. Στο τέλος μιλάει ο πρωταθλητής. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Διαμόνιμος πρωταθλητής. Διπυρωτικός. Ο πατριάρχης. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα. Επιστροφή σε λίγο. Επιστρέφουμε. Τρόικα εδώ στον Λίμπερο. Επικοινωνούμε με μηνύματα αρχικά. FM γράφεται και ενώ αφήνετε το μήνυμα στο 545-26. Γρήγορα τα θέματά μας. Ποδόσφαιρο πρώτης κατηγορίας. Super League δηλαδή. Θα αποδειχθεί σιγά σιγά αυτό που λέγαμε. Πάω ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός δεν θα γκελάρουν πουθενά. Άρχισε το πάρτι. 5 ο ένας, 4 ο άλλος, 3 ο άλλος. Πιο δύσκολες θεωρητικά νίκες για ΑΕΚ και Ολυμπιακό γιατί παίζανε εκτός έδρας. 35 ο Ολυμπιακός, 34 η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει ο ατρόμητος πάντα. Δεν πιστεύω ότι θα αντέξει, αλλά οκ, okay, είναι 30 και σήμερα παίζει με τον Απόλλωνα. Ο ΠΑΟΚ έβαλε 5 στο Λεβαδιακό, ούτε εντυπωσίασε, ούτε μπαλάρα έπαιξε. Παρ' όλα αυτά είχε κόσμο η Τούμπα, ήταν πολύ εύστοχος και σταμάτησε στα 5 χωρίς να καταλάβει κανείς πώς το σκορ έφτασε εκεί που έφτασε. Έπαιζε η ΑΕΚ μετά, πάρε 4 και πάλι στον Πανετολικό. Έφυγε ο Χάβος. Από 4 σε 4 δεν γίνεται. Πολύ καλή και η ΑΕΚ. Πολύ καλός και ο Ολυμπιακός. Να σου πω πώς θα πάρεις το πρωτάθλημα. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
Μάχη τεράστια, ρε φίλε. Σε καλύτερη θέση από του άλλου. Μα εδώ πρέπει να κάνει 13 νίκες σε 15 παιχνίδια, ρε. Γιατί πέρα 13. Έτσι θα πάει το σκίνγκο. Τι νομίζει. Γιατί πέρα 13 νίκες. Γιατί θα κάνουν όλοι, θα κερδίζουν παντού. Του έχει με στην έδρα σου. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, θα πάρει το πρωτάθλημα αν πέσουν ο Πλατανιάς και η Κέρκυρα γρήγορα. Αν δεν πέσουν. Γιατί. Και είναι μέσα στο κόλπο, δεν θα το πάρει. Γιατί. Γιατί αν πέσουν, καταρχήν θα περάσει, θα έχει περάσει την Κέρκυρα την άλλη εβδομάδα. Που αν η Κέρκυρα ήταν σωμένη, τώρα θα περνούσε πολύ άνετα, αλλά δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς θα συμβεί. Και το κυριότερο. Και το κυριότερο από όλα είναι ότι αν πέσει η Κέρκυρα, το πρόγραμμά σου είναι με ομάδες που κινδυνεύουν. Οπότε θα είναι χαλαρές. Και οι άλλοι με τους ίδιους παίζουν. Όχι, οι άλλοι έχουν και κάτι ατρόμητους. Που θα, περάσει, θα περάσει αέρα. Αέρας. Καταρχήν θα παίξουν οι καλύτεροι παίκτες πάλι. Και. Και στην Τούμπα αίμα έφτισε. Αίμα έφτισε, υπήρχε ο διαιτητής. Θα δει και ο διαιτητής. Ναι. Ναι. Άσερε. Το πέναλτι που σου δίνει, εδώ μας λέτε μια ώρα, μας λέτε για ένα σφύριγμα το σφύριξε το φάλ και μια κόκκινη, ενώ το σκορ είναι 1-0. 1-0 ήταν το σκορ. Όταν έγινε η αποβολή του Απόλλωνα, το σκορ είναι 1-0. Με γκολ που θα μπορούσε να είναι offside. Καλά τώρα, άμα πάρεις, θα πάμε στη σειρά. Θα πάμε στη σειρά. Η Super League θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Γράφει εδώ ο Φρίσμο Αποστόλου που τα έχει μελετήσει τα θέματα τη Λίγκα. Ο Ολυμπιακό μέχρι το τέλο, το μόνο μάτσο που μπορεί να χάσει βαθμού είναι στην Τούμπα. Μια και έχει ΑΕΚ και Παναθηναϊκό μέσα. Κάτσε, ρε φίλε. Τον Ατρόμητο και τον Αστέρα Τρίπολη δεν του έχει έξω. Ναι. Άρα τι με μόνο του. Τρίπολη. Ξέχασετε. Τι άστινα. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Καλά, άμα είναι και εσύ έχει τελειώσει τον Ατρόμητο, στην Κέρκυρα, στον Πλατανιά που το πήρε κιόλα. Ποιοι άλλοι είναι φίλοι σου. Έτσι, άμα το πα, μην το πα. Βλέπει του φίλου του ΠΑΟΚ. Ο ένα είναι τελευταίο και ο άλλο είναι πρώτο-τελευταίο. Στην Τρίπολη είναι, λες, έχει τελειώσει το παιχνίδι και έχει λήξει 1-1 στο Καραϊσκάκι. Είναι καλύτερο Ολυμπιακό, έχει παράδοση. Έχει λήξει 1-1 στο Καραϊσκάκι, ξαναλέω, έχει η προπαγάνδα σα. Έχει παράδοση. Αυτό που σα φοβίζει από χθε είναι ότι ξύπνησε. Ο Άρης. Όχι, πώ τον είπα, πώ τον λέγανε. Κάτσε, έκαναν και ωραίο τέτοιο. Ο πρόεδρος που κάπως τον λέγανε χθες. Ο Κομπότης. Ο Μαρινάκης, ρε. Πώς τον λέγανε, ρε. Τι λέγανε, κάνανε και στο ίντερνετ κάνανε. Ο Λίτερ. Έλα, ρε φίλε. Ξύπνησε ο Λίτερ. Για το Μυραλάς. Το Μαρινάκη, ρε. Τον κάνανε hashtag στο τέτοιο Λίτερ. Πρόεδρος, Λίτερ. Λίτερ Μαρινάκης. Την είδηση για το Λεμονί τη βάλα στο hashtag. Τη βάλαν την είδηση για το Λεμονί. Την έχουν ακόμα απ' έξω. Όχι, ο Λεμονής δεν είναι. Εκτός αν πιστεύει κανείς ότι θα χάσει τον Χριστοβασίλη στον Μποροβίλο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι στους 14 αγώνες που έμειναν υπάρχει περιθώριο μόνο για μία ισοπαλία και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι θα κερδίσει τον Ολυμπιακό με 2 γκολ, γράφει ο Αποστόλης. 13 νίκες και μία ισοπαλία. Μπορούμε! Πω, με άγχωσες και που το έγραψες, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό. Ο 180 μου λέει, πάλι ξεφτιλίζεσαι, Τσαλτίδη, και στο Άγιο Άρσμα το παλιό ημερολόγιο είναι. Περίμενε, το καλύτερο είναι εδώ. Αλλά ξέχασα, οι Ραβίνοι το έχουν αλλιώς. Καταρχήν, φίλε, ξεκαρδιστήκαμε με το Ραβίνι. Ήταν εκπληκτικό. Αλλά να σου πω κάτι. Ο Ιβάν Σαββίδης, γράφουν εδώ οι συνάδελφοι, ότι εδώ και 2-3 μέρες συναντιέται με έναν αρχιραβίνο. Έναν αρχιεβραίο. Για δουλειά, ρε. Κατάλαβες, φιλαράκο μου. Για δουλειά. Μάλλον προσκυνάς τον αρχιραβίνο εσύ. Αυτό είναι σίγουρο ότι προσκυνάς τους ραβίνους εσύ προσωπικά. Αλλά από εκεί και πέρα. Και άλλο μάνατζερ με τον Σαββίδη. Με τους μάνατζερ, πολύ τι ωραία. Πράγμα είναι αυτό, ρε. Ομάδα το μάνατζερ την έχετε κάνει. Με τους μάνατζερ, πολύ ωραία. Και άλλος μάνατζερ. Αγαπούλες, είναι... καλημέρα και καλή χρονιά. Με υγεία και χαρά για εσάς και τις οικογένειές σας, λέει ο φίλος μας 792. Ανταποδίδουμε. Ο 887 έχει μια πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση. Καλημέρα και καλή χρονιά. Αν το 2018 είναι η χρονιά της αποθεραπείας του Λεβέκ. Ναι, μωρέ, τον φάγατε. Φεβρουάριο θα παίξει. Που φαγωθήκατε. Φεβρουάριο. Το 19. Το 18. Κράτος είμαστε, παιδιά, λέει ο 402. Περνάμε και σφάζουμε παντού, αλλά 25 τέτοια σφυρίγματα και φτάνουμε τη Λαμία. Μια χαρά διότι έχει ο Άρης. Καλημέρα, λατρεμένη από τα αδέρφια στο χωράφι. Ευχαριστούμε για τα εισιτήρια. Τα κάναμε τράμπα, ναι, για την 4. Μάριε, σε έψαχνα στο σταθμό να σε... παίξω. Αναμπέξω. Οπα. Αλλά έλειπες. Χρήσα, δεν χρωστά ένα στοίχημα στο Δημήτρη σε ταβέρνα. Άιντε Παοκάρα. Όχι, δεν χρωστά τίποτα. Όχι, είναι πέντε σε νίκες. Εξέλιξη. Πέντε γίνεται νίκες, μάχη. Στο 5 πληρώνει ο Μάριος. Δεν το περίμενε. Δεν το περίμενε να κερδίσω μέσα στο Πανιόν, έτσι. Περίμενε να χάσω. Θα ήταν αποκλειστικό. Γιατί, σιγά. Συγγνώμη, Χρήστο, τι είναι το αναμπέζω. Να σε κολαντρήσω δηλαδή. Τι είναι το αναμπέξω. Ήθελε να με αναμπέξει αυτό. Να στον παίξω ήθελε να πει το τραγούδι.
Και με ένα σεξουαλικό μου δείχνει αυτό. Ναι. Και ήταν και τρεις μαζί. Συγγνώμη, τι δίνουμε κάτι εμείς. Τραπέζι δεν είναι που θα πληρώσει γιατί πάει στο συμπέντε. Είμαι καθυστερημένο. Α, γιατί ήταν το άλλο κάτω. Είμαι καθυστερημένα στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο ημίωρο. Ναι. Τι θα γίνει μέσα. Το 792, ξέρεις τι είναι. Ποια είναι, έτσι. Η αγαπούλε καλημέρα. Ναι. Η γλυκιά Βαλεντίνα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στη Λίγκα. Τρελή μάχη θα γίνει με των τριών. Είναι αλλά εκπληκτική. Δεν υπάρχει. Δανεικό και τρελή υποδοχή. Με οψιόν. Και τρελή υποδοχή. Δεν υπάρχει τέτοιο παίκτη. Δεν υπάρχει. Ο Βιερίνη είναι καλύτερο. Είμαι σίγουρο. Τι είναι ο Βιερίνη. Καλύτερο. Καταρχήν συγκρίνει διαφορετικά. Είναι δύο εξτρέμ συγκρίνω. Τι... Ο Μιραλά είναι πολύ καλύτερο. Είναι η καλύτερη μεταγραφή. Χρήσατε ποιον χρήσατε με ποιον το σύγκρινε. Με το Βιερίνη. Το Μιραλά. Α, το δούμε, ρε φίλε. Αν μπορεί, α παίξει και μπάκο Μιραλά. Αν μπορεί ο Βιερίνη. Καλά, αυτό δεν είναι. Αν μπορεί ο Βιερίνη. Αν μπορεί ο Βιερίνη να πάει να παίξει Premier League. Εκεί στην Bundesliga έπαιξε. Τι συγκρίνει, ρε Δημήτρη, τώρα. Η χαρά του κάθε επικραμμένου Έλληνα. Στην Bundesliga, ρε φίλε, ήταν πρώτο σκόρερο χαριστέα. Εγώ, αν είχα τον Κουτσολιάκο μάνατζερ όπω είμαι τώρα, εγώ θα με πήγαινε β' Γερμανία. Όπω είμαι. Φυσικά τι είναι. Συγγνώμη, λε. Η Wolfsburg με την Everton. Λε. Τι συγκρίνει. Λε ότι. Η Wolfsburg διεκδικούσε ποτέ από την Bayern. Λε ότι η Bundesliga είναι καλύτερο πρωτάθλημα από την Premier League. Σε αγαπώ, εκτιμώ τώρα, μην τρελαίνει τώρα. Αλλά είναι σούπερ πρωτάθλημα. Η είναι 10 φορέ μεγαλύτερο στην Premier League. Η χαρά του κάθε επικραμένου Έλληνα. Στην Bundesliga είναι χειρότερο στάνταρ από ένα στην. Με τον Τόργκελ εδώ γελούσατε και πήγε και έβαλε 15 γκολ. Εδώ που γελούσατε εσείς. Η ομάδα του Βιερίνη είναι πολύ καλύτερη από την Everton. Ναι, σίγουρα. Τι. Έλα μωρό τώρα. Πήρατε τώρα τι πήρε αριστερό μπακ. Φέτο είναι καλύτερη από την Everton. Τα παίζει όλα. Φέτο μπορεί να είναι καλύτερη. Όχι, δεν είναι. Τα προηγούμενα χρόνια. Τον έφερε σε αριστερό μπακ. Είναι τεράστια μεταγραφή. Δεν τον αφισβητώ. Είναι η πρώτη μεταγραφή που κάνει κανονική. Δανεικό είναι. Θα τον πάρει το καλοκαίρι. Εμεί λε μεταγραφή. Καλό, όλοι παίκτε σε ένα δανεικό ήταν τόσα χρόνια και δεν το λέγατε. Ποιο ρε. Εσεί που παίρνατε από τη. Ο ίδιο Σαββίδη το είπε. Του έπαιρνα δανεικού από τη Ρωσία για να μην πληρώνω φορολογία. Σε συνέντευξή του ο Σαββίδη. Γιατί τα λέτε στον κόσμο. Μιραλά. Τέλα ρε, χαζέρα, μίλησε. Δεν το είπε. Μαρία, το θυμάσαι. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι δεν ναι. Το είπε ο Σαββίδη. Το θυμάμαι. Το είπε ρε, για φορολογικού λόγου. Το είπε. Δεν νοιάζει εμένα είναι δανεικό. Εμένα με νοιάζει τι είναι. Παιχνίδι εξουσία Μαρινάκη Σαββίδη ποιο βάζει τα περισσότερα λεφτά. Εγώ τον παίχτη κοιτάω. Για του ίδιου μπορεί να είναι. Για τους ίδιους είναι σίγουρα και για τα μέσα ενημέρωση που τους στηρίζουν. Αλλά από εκεί πέρα, εμένα με νοιάζει ο παίχτης. Δεν με νοιάζει αν είναι δανεικός ή οτιδήποτε άλλο. Τι σημασία έχει. Πολύ καλή μεταγραφή. Τι, εντάξει. Φέρνει κι άλλους τώρα. Προπονητή τόσο που πήρε κανονικό. Τόσο πινελίκη έφαγε. Κανονικό προπονητή. Άλλαξε προπονητή μετά από 7 στα 7. Ενώ Ολυμπιακός είναι μια χαρά. Πραγματικά παίζει καλά ο Ολυμπιακός. Καλά, εσύ άλλαξε προπονητή στην προετοιμασία. Αυτός έχει αλλάξει τρεις προπονητές. Και άλλαξε προπονητή που πέρυσι άλλαξε τρεις προπονητές. Άσε αυτό, αυτός είναι και οι δύο λαθέρι. Το κύπελλο έφυγε μόνος του. Πες τον Πανετολικό. Ποιος? Το αποκλείω. Γιατί? Δηλαδή. Γιατί ο Ίβιτς λέει. Τον είχα πετύχει εδώ. Μετά τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τι? Στον Άρη. Μετά τον ΠΑΟΚ τι? Δηλαδή. Έρχεται. Στον Άρη 100%. Του χρόνου. Ω, σίγουρα. Και να στηθεί έτσι. Μάρια, κοίτα πώς θα κάτσει στον πάγκο. Ναι. Σας λατρεύει. Ο Βλάντανε. Καλός πόντης. Ναι, ο Βλάντανε. Ναι. Τι εννοεί σας λατρεύει. Σας αγαπάει πολύ. Έχει φίλο στον Άρη, βέβαια. Γιατί είχε κανένα πρόβλημα στον Άρη, ο Ήβιτς. Έχει φίλο στον Άρη. Ειδικά μιλάς τώρα με κύριο, με ο οποίος ανέβηκε να τον υπερασπιστεί. Με το Σκόρδα, μάλλον ο Ήβιτς. Δεν κατάλαβα. Και οι ρεπόρτερ και όλοι. Στον Ήβιτς είχαν φερθεί άψογα. Κάντε μια πρόταση. Και να σου πω και κάτι, και ήταν και από τους λίγους παίκτες σε μια εποχή παντοκρατορίας του Σκόρδα. Παντοκρατορίας του Σκόρδα, πραγματικά. Που υπήρξε αμφισβήτηση στο Σκόρδα, γιατί η διαφορά που έφυγε για να πάει στον ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ μικρή και ήταν εγωιστική. Του είπε τόσα, είναι άμα θες. Απ' την άλλη, και οι ομάδες κάπως έτσι πρέπει να λειτουργούν. Δεν γίνεται να εκβιάζονται από τους παίκτες. Ο Ήβιτς παρόλα αυτά, Δημήτρη μου, μπορεί να πάει και στον Άρη, να είσαι σίγουρος, αν πέσει τον Μπακίρι. Καλά, όχι τώρα. Αλλά αν ο Ολυμπιακός. Όχι στα 600 του Σαββίδη. Τι να πει στον Πακύρη. Αν ο Ολυμπιακός του κάνει την πρόταση, ξεχνάει και τα μπουκάλια, ξεχνάει τα πάντα. Α, δεν παιδιά, δεν ξέρω αν το. Καταλάβατε ποια είναι η συνέχεια του μηνύματος του πρώτου που διαβάσατε. Όχι. Το 180. Τα διαβάσαμε, ναι. Και τη συνέχεια πάνω. Που ναι. Λέει. Α, εντάξει, με τους Ραβίνες. Να είσαι στο τέτοιο. Ναι, παλιά. Λέω αν το. Λοιπόν, αφήνουμε την πρώτη κατηγορία. Έχει κύπελο αύριο 5-4 από το ΠΑΟΚ Τρίκαλα. Συγγνώμη, το ρωτάω και σε σένα και στο Χρύσανθο. Ποιες είναι οι απαντήσεις, κατάλαβες? Ποιες είναι οι δύο αγωνιστικές στιγμές? Άνοιξε λίγο τον εξαερισμό γιατί βρωμάνει μασχάλη του Μάριου. Ποιες είναι. Έχω φάει πολύ παστούρμα αυτές τις μέρες, παιδιά. Όχι πολύ, αρκετά. Ποιες είναι οι δύο στιγμές, μία στην Τούμπα, μία στο ΑΕΛ ΑΦΣΥ Ερίνα, που λες
ότι το πρωτάθλημα είναι του ΠΑΟΚ στη μία, στην άλλη λες είναι του Ολυμπιακού. Τέλος. Τα σημάδια είναι αυτά. Δεν είμαστε τηλεορασάκηδες, δεν βλέπουμε παιχνίδια την τηλεόραση. Πάμε στο γήπεδο. Καλά, το είδες. Δεν βλέπουμε. Και στο γήπεδο το είδες. Τις έχεις δει και τις δύο, είμαι σίγουρος. Δεν είδα το μάτσο του ΠΑΟΚ. Έχασες. Α, sorry. Έβλεπα Πανιόνιος Άρης. Ωραία. Ούτε highlights είδες. Ούτε highlights. Τι? Από του ΠΑΟΚ δεν έχεις δει το στιγμιότυπα. Δεν υπάρχουν ποτέ, τα καλύτερα. Δεν υπάρχουν ποτέ high σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δεν αντέχει, μάλιστα, ρε, να τα βλέπεις. Μάλιστα. Και ποια είναι η στιγμή. Είδα μόνο βρέπος... τη φάση του Γιακουμάκη στο 41. Τι, ρε εσύ Πέτρο. Ξεφτυλισμένα. Ρε εσύ Πέτρο. Σε υμνό που λένε παικτούρα, δηλαδή σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Ποια είναι η στιγμή, βρε πώς αλλάζουν οι καιροί της 16ης αγωνιστικής της ελληνικής Super League. Εύκολο. Χειροκροτάει τούμπα με χιούμορ και όρθια τον βοηθό που αποχωρεί τραυματισμένος. Τι είναι το χρήμα, ρε φίλε, όταν είσαι ευτυχισμένος. Ποιο χρήμα, ρε χαζοχαρούμενο. Ποιο χρήμα. Κέρδιζε ο ΠΑΟΚ 4-0. Τι το πιο χρήμα. Αποθεώνεται το διαιτητή, ρε. Ερώτηση. Κέρδιζε ο ΠΑΟΚ 4-0. Καταρχάς το 1980. Τον βρίζαν στην αρχή για άγνωστο λόγο. Χτύπησε τον βρίζανε. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Από δοκιμασίες. Ο άνθρωπος χτύπησε τον βρίζανε. Βγήκε και μπήκε ο τέταρτος με το σημειάκι και τον αποθεώνανε. Ο οποίος και σε άλλο μάτσε, λέει αυτός, το έχει πάθει το ίδιο ο βοηθός. Ναι. Αυτός ο Νεοβίτα. Εσύ λέω, αν είχαμε 1982, 85, 89, θα χειροκροτούσε η Τούμπα τον βοηθό που ήταν τραυματισμένος και ας νικούσε ο ΠΑΟΚ 4-0. Λέω πώς αλλάζουν οι καιροί, ρε φίλε. Πώς αλλάζουν οι καιροί. Καλή διάθεση έχουν, λοιπόν, ρε φίλε, γιατί πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα. Ωραία. Ποια είναι η στιγμή που λέω το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Πες μας, Τσιμάρη, μας έπρεξες. Πες μας. Στο γκολ του Κάμπος, το πρώτο. Ούτε εκείνος το πιστεύει. Βάζουν δύο τέλεια τάκλιν και οι δύο οι μαυρούλιδες. Και οι δύο. Τέλεια τάκλιν, ενωμένο. Σχηματίζεται τείχος και περνάει η μπάλα εσύ από μέσα. Και του στρώνεται κιόλας μπροστά του. Λέω τελείωσε. Πώς δεν την έστειλε στην Κλειάνθους. Ναι. Και ποια είναι η στιγμή όμως που λες το έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Χθες. Το μάτσο του Ολυμπιακού το είδα όλο. Να καλώς, πω. Καλώς είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, να καλημερίσω τα περίπου 35 μέλη του κλαμπ φίλων Θεσσαλίας και Θεσσαλικού Κάμπου που ήταν μαζεμένα όλοι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και τρίβαν τα νύχια τους. Για να χάσει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ή να μην κερδίσει. Στο Μάντσεστερ τι γίνεται. Ή να μην όταν κερδίσει. Όταν παίζει η City και είναι της United απέξω. Πολλοί φίλοι του Θεσσαλικού Κάμπου, οι οποίοι αποχώρησαν γύρω στο 50-55-60. Εκεί τι μας το λες αυτό. Ναι. Λοιπόν, η απόκρουση του πρωτόφιλε. Στο 0-3. Έχει κάνει και άλλη τέτοια αυτός. Η απόκρουση που κάνει στο 0-3. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κάνει πολύ καλή χρονιά. Ναι, δεν υπάρχει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη κατηγορία. Η μάχη συνεχίζεται. Την άλλη εβδομάδα έχουμε Κέρκυρα ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Λαμία και ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα. Δηλαδή θεωρητικά η ΑΕΚ έχει το πιο δύσκολο παιχνίδι. Αλλά παρόλα αυτά και οι τρεις είναι μεγάλο φαβορί. Είσαι εκτός έδρας και η ΑΕΚ έχει το πιο δύσκολο παιχνίδι. Η Κέρκυρα είναι τελευταία τώρα. Τι να... Εντάξει. Η Κέρκυρα είναι τελευταία. Πρώτη τελευταία. Είναι από τα φαβορί για να πέσουν μαζί με τον Πλατανιά. Πάμε οι ομάδες που υποστηρίζει δηλαδή ο Σαββίδης θα πέσουν. Είναι ο Χαλίφης, ε. Ότι είναι Χαλίφης. Ο Χαλίφης. Οι δύο ομάδες είναι η πρώτη τελευταία και η πρώτη τελευταία. Αφού είναι ανύπαρκτες και αφού πάει και τις κερδίζει. Καλά. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία. Κέρδισε ο Άρης τον Απόλλωνα. Η Δόξα έφερε χ. Ο Όφη κέρδισε. Άμα διαβάσετε ρεπορτάζ δεύτερης κατηγορίας. Πριν τα παιχνίδια όλες οι ομάδες έχουν άρνηση για προπόνηση. Ναι, πιο πολλές. απώλειες, προσφυγές, έφυγαν 7, έφυγαν 8. Ναι, λες, δεν έχει γίνει κανένα μάτς. Τους μάζεψε πριν από κάνα δύο ώρες να παίξουν. Οι μισές ομάδες τα έχουν αυτά. Γιατί οι άλλες μισές, όπως η Δόξα, τα Τρίκαλα κτλ. Είναι ισχυρότερες και κάνουν και μεταγραφές. Και τσουπ, τα Τρίκαλα που τα είχαν όλα ξηραμένα. Τσουπ, φαβορί είναι τα Τρίκαλα, να ξέρεις. Γιατί? Άκου που σου λέω. Παναχαϊκή. Δεν πιστεύω θα αντέξει. Αν και έκανε δύο πολύ καλές κινήσεις. Η Παναχαϊκή είναι καθαρή. Ναι. Είναι ομάδα δυνατή. Πάρ' το φίλο στο Κατσουράνι. Έχει φιλίες. Το φιλαράκι σου. Ρώτησε. Έχει. Ποιον, ναι. Με Κατσουράνι ποιον λες να έχει. Τον ΠΑΟΚ. Πάντου έπαιξε ρε φίλο. Όχι. Δεν έχει τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι στο μπλοκ. Γιατί έχει ευνοηθεί η Παναχαϊκή. Τον ΠΑΟΚ φίλο στην Δόξα. Και ο Άρης. Έχει ευνοηθεί η Παναχαϊκή. Άρης. Και ο Άρης. Εντάξει, τώρα τα λέμε. Τώρα εδώ βλέπεις τι γίνεται. Έχει καλύτερη διαιτησία από ότι ο ΠΑΟΚ. Μην λες αυτές τις μπούρλες.
Δεν πειράζει, δεν είναι κακό, ρε φίλε. 15 offside με έχουν κόψει. Δεν είναι κακό. Μην λέτε τις μπουρδες. Είσαι δυνατός, είσαι Άρης. Ναι. Δεν ντρέπεσαι. Συγγνώμη, αλλά μόλις αφήχθη ένα από τα μηνύματα της δεκαετίας από τον δαιμονικά φορμαρισμένο οπαδό του Άρεος 8-8-7. Δεν ισχύει αυτό, δηλαδή από χθες το βράδυ και η Τούμπα χειροκροτεί διαιτητή. Το παλιό ημερολόγιο είναι το σωστό. Ο Σαββίδης μιλάει με Ραβίνο, ο Γιωργάκης έχει τρεις μέρες να ποστάρει. Έρχεται το τέλος του κόσμου. Μετανοείται. Ο Γιωργάκης τελευταίες ώρες ποστάρει τρεις φορές κάθε ώρα. Λοιπόν, θα μας πείτε τώρα, πριν μας λέγατε για το τέτοιο, ποια είναι η κοπέλα, να μάθω κι εγώ που δεν ξέρω. Ναι. Η ήδη Σαββατοκύριακο στο κοινωνικό ρεπορτάζ, τουλάχιστον για τα της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας, γιατί μπορεί να γίνουν και άλλοι Αραβώνες, είναι ότι η οικογένεια Σαββίδη, με τον Ιβάν, τον Γιωργάκη και τον ανιψιό του Ιβάν, ξάδερφο του Γιώργου, πήγαν και ζήτησαν το χέρι της κόρης του Γιώργου Καραΐσκου. Φύγε λίγο. Όχι, όχι, κάτσε, γιατί. Ρε φίλε, συνέστημα είναι, άνθρωποι είναι. Οι παλιότεροι ακροατές θα θυμάστε ότι την είχα φέρει καλεσμένη στο στούντιο. Γι' αυτό το λέω. Ναι, στο δεν προηγούμενο. Ναι. Αφού δεν τη γνώρισε, λες. Ναι, στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Μια πανέμορφη κοπέλα και πάρα πάρα πολύ καλή κοπέλα. Πολύ όμορφη. Λάουρα. Λάουρα Καραΐσκου. Τι κάνατε, Μπούντου, τι κάνατε. Α. Και έγραψε τις Δευτέρες χωράω μαύρα. Ο Γιώργης έγραψε το βράδυ, έκανε ένα post το οποίο το κατέβασε. Στο δεύτερο post έγραψε. Είμαστε επαγγελματίες ζωγράφοι. Ήταν μπλε, τώρα είναι ασπρόμαυροι. Για τη μέλουσα σύζυγο του ξαδέρφου μου. Εμετός. Αυτό είναι το δεύτερο. Ό,τι το πρώτο δεν λέγεται. Εμετός. Γιατί γράφει κάτι για... Εμετός, ξεεμετός, την πήραν την κοπέλα. Κοιμισμένα. Εσύ πες ότι είναι άτυχη η κοπέλα. Πες. Άτυχη είναι. Ναι, πέσα την άτυχη. Γιατί από αυτή. Ναι, ναι. Θα φανεί στην πορεία. Τα λεφτά κάνουν την ευτυχία. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Καταρχήν δες τη φωτογραφία. Φαίνεται η κοπέλα, δεν φαίνεται αυτός. Είναι τόσο ψηλός και τόσο θηριώδης που δεν χωράει τη φωτογραφία. Ψηλός και θηριώδης στην οικογένεια Σαββίδη. Δεν γίνεται. Δες τον αρέφη. Φαίνεται το σουλούπι. Ψηλός και θηριώδης και οικογένεια Σαββίδη. Δεν γίνεται. Χρυσανθέ. Επειδή έχει άλλους δίπλα του. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αυτό ναι. Μήπως είναι φίλος λοιπόν. Τη οικογένεια, από αυτού του τετράγωνου. Καταρχά η κοπέλα είναι πιο ψηλή από τον Ιβάν. Είναι δηλαδή περίπου 1,75. Φοράει τα κούρ. Δεν είναι. Πόσο είναι που η κοπέλα που γίνεται. Ιβάν, πόσο ύψο. 1,70 κάτι. Πόσο είναι ο Σαββίδης. Πόσο είναι, 1,60. Τι είναι, 1,60. Τι λες, μωρέ. Ο πλατέρας πιο ψηλό είναι. Πόσο είναι η κοπέλα, δεν είναι 70 κάτι. Σίγουρα. 75. Είναι, σίγουρα. 1,73, 1,75 κάπου εκεί. 1,88 είναι. Κάπου εκεί. 1,88 είναι. Με τα τακούνια κιόλας. Ο Ιβάν, εσύ θυμάμαι με τα σκαρπίνια. Δίπλα στον Αλαφούζο, πιο κοντός ήταν. Ήταν η μεγαλύτερη χοντράδα που είπες για το Σαββίδη τα τελευταία 6 χρόνια. Δεν μπορεί, δεν γίνεται να το εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει το εικόνα. Το κόμπλεξ σου είναι απίθμενο. Βάλ την εικόνα, από τον τελικό, με τον Παναθηναϊκό. Βάλ το. Εκεί που είναι αγκαλιά με το άσπρο. Βάλ το. Με τα σκαρπίνια, με τη φόρμα την πολύ αισθητική. Που δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, αν υπήρχε αστυνομία μόδα. Στη φωτογραφία είναι πιο κοντό από τον Αλαφούζο, φεύγω. Και σπίτι το έχω. Από κάτω από τον τελικό που κρατάω αρχείο και είναι, φαίνεται πιο κοντό. Τον φωτογραφία. Ο γαμπρό εδώ δεν πρέπει να είναι πάνω από 1,75 να ξέρει. Ορίστε. Σέσκησα. Τι με έσκησε εσύ με τα κούνια. Έλα. Είναι πιο ψηλό. Είναι πάνω, πιο ψηλό. Την πάνω που είναι όρθιοι. Όρθι. Βρεμία που να είναι θεία καλή. Γωνιακή. Αυτή εδώ. Έλα, είναι πιο ψηλό. Έλα, εδώ. Εδώ, στη φωτογραφία. Εδώ του κόβει το μαλλί. Πατάει. Όχι, πατάει εκεί. Ο Ιβάν φοράει τα κούνι 3-4 εκατοστά με βέβαια. Φοράει φόρμα. Νάτο, πιο ψηλό. Εδώ γέρνει το κεφάλι του. Φαλάκα. Το γέρνει. Με το μελισανίδιο ο ύψη. Αλλά είναι με σκαρπίνια εδώ. Ο Αλαφούζο. Φοράει φόρμα, ρε φίλε. Ο Αλαφούζο. Εσύ μα λε δηλαδή ότι ο Σαββίδη φοράει φόρμα και σκαρπίνια. Είσαι τόσο κομπλεξικό. Εδώ που αγκαλιάζονται. Δε το. Είναι δύο Χρήστο, είχε γίνει θέμα παντού, το θυμάσαι. Είναι δύο πόντους πιο ψηλό Σαββίδη. Που φορούσε φόρμα με τα κούνια στο τελικό. Από τότε έχει κοντίνει ο Αλαφούζος. Δύο πόντους πιο ψηλό Σαββίδης. Έλα εδώ, ο Μήνος, πώς είναι ο Μήνος, ο Γιώργος. 1,80. Δες, πώς είναι ο Μήνος, 1,80. Με τι, με ελαττήρια. Με το Μαρινάκι, τέτοια φωτογραφία. Ο Κούγιας είναι πιο ψηλό από τον Αλαφούζο, ρε φίλε. Πω, φοβερό. Ο Κούγιας τον περνάει κεφάλι τον Αλαφούζο. Πω. Δικαίωση, Αλέξη. Ότι είναι ψηλό. Ναι. Ένα. Με τον Κούγιας. Άμα τον δεις, τι παπούτσι leader. Φοράει. Τι παπούτσι φοράει, άμα τον δεις. Λίτερ! Λοιπόν, επιστρέφουμε με τα άλλα αθλήματα. Και με γραμμές.
Ο Ζιζού θα έχει 5 λεπτά τουλάχιστον. 10 λεπτά. Ο οποίος κότεψε και δεν ήρθε, έτσι. Θα έρθω, θα κάνω, θα ράνω. Α, συγγνώμη Χρυσανθέ, κόσμο είχε ο Απόλλωνας. Περίπου 30 άτομα. Απαράδεκτη η R3. Ούτε μισό πλάνο. Πώς, αφού τους είδαμε. Πού τους είδες? Στην τηλεόραση. Ούτε. Ζήτημα να μην δεν είδα. Ζήτημα να μην δεν είδα 3 λεπτά. Ο φίλος του Άρη που χτύπησε είναι καλά. Στο το πόδι του έσπασε. Τι έγινε, ρε παιδιά. Α, ναι, χτύπησε. Εντάξει. Καλά είναι. Κακιά στιγμή. Κακιά στιγμή. Κακιά στιγμή. Εκεί. Πήγε να, κάνει, να πάει στους αγωνιστές να δει το μάτς μαζί τους. Όχι, γιατί. Αυτό διάβασα. Καλά, τι θα διάβαζες. Ότι ήταν σε ένα σκηνικό που πήγε να δει το μάτς μαζί τους και χτύπησε. Όχι, ήταν στην ένα. Ναι. Μια πραγματικότητα. Και πήγε να πει. Γλίστρησε. Γλίστρησε. Έπεσε και χτύπησε το πόδι του. Κνήμης. Επειδή Δημήτρη έχει πάρα πολύ ώρα που ήρθε, το μήνυμα του Αριανού, το φιλί του Ντιέ, λατρεμένος ακροατής που μας στηρίζει καθημερινά, φανταστικό μήνυμα, καλή και δημιουργική χρονιά να έχουμε και να θυμόμαστε πάντα ότι τα μυαλά και τα αλεξίπτωτα δουλεύουν καλύτερα μόνο όταν είναι ανοιχτά. Φιλί του Ντιέ, καλή χρονιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνεις για μας όλα τα χρόνια αυτά, ειλικρινά. Τι κάνει. Και για το Λίμπερο γενικότερα. Πολύ σταθερή παρουσία και, στο να ακούει και να στέλνει μηνύματα, να συμμετέχει. Στέλνει γλυκά. Όχι, όχι, το παιδί τίποτα, όχι. Και είναι ο παδός του Άρη, έτσι. Γι' αυτό είναι καλός. Εδώ είμαστε. Επιστροφή στο στούντιο. Ξέρεις, κυρία Σλαμά, ότι ο De Bruyne έπαιζε στη Wolfsburg. Κούρασε το θεατρινίστικο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ρε, 969, το μήνυμά σου το είδα μόλις κλείσαμε, έτσι. Αυτό τι σχέση έχει? Ότι η Wolfsburg είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Και ο Ιμπραήμοβιτς έπαιζε σε ένα σουηδικό χωριό. Τι σχέση έχει αυτό? Πριν 20 χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό? Ναι, έπεσε στη Βοκέ. Τι σχέση έχει? Θα συγκρίνω τώρα την Wolfsburg και το γερμανικό. Με την Everton φυσικά θα τη συγκρίνεις. Βιερίνια στο αγγλικό πρωτάθλημα δεν μπορώ να το φανταστώ ούτε ως ανέκδοτο. Γιατί? Ούτε ως ανέκδοτο. Γιατί? Ούτε ως ανέκδοτο. Σόπα, ρε. Τι να σοπάσω. Είδα πάλι υποθετικό Championship. Απίστευτη ταχύτητα. Πάνω κάτω, ρυθμός. Σουτ, τάκλιν δηλητηριώδη. Ναι, 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 αυτό, ναι, δεν ξύλο ατελείωτο, όχι θεατρινισμοί. Το να κουμπάς αυτόν τώρα πλέον και πέφτει. Ποιόνα, και, ποιόνα, και πού κάνει, Βιερίνια. Πότε έπεσε? Έλα ρε τώρα Δημήτρη, που έπεσε, κατάλαβες θέλω να πω. Και το 10 και τώρα το 17 να πάει να παίξει με τον φαντάζεσαι στην Hull City τον Βιερίνια. Φυσικά το φαντάζομαι. Πού, σε τι, τι. Σιγά μην πήγαινε. Να κάνει τι ως ball boy, μπορεί. Ναι, ναι, σιγά μην πήγαινε στη Hull. Εντάξει. SMS-ικά, FM και ένα μήνυμα αποστολή στο 54526. Αλλά εδώ πρέπει να απαξιώνουμε τους πάντες. Ρε, δεν τον απαξιώνω. Για Ελλάδα είναι μια χαρά. Για Ελλάδα μια χαρά. Και δεν καταλαβαίνω, τον έβρες για αριστερό μπακ τελικά. Τι το κάνω. Από ανάγκη, ρε φίλε, τι να κάνουμε αφού. Από ανάγκη. Αριστερό μπακ είναι ο Ιωσιφίδης, ο Λίνο και ο Βιερίνια. Τι να κάνουμε. Ιωσιφίδης έτσι που τα καταφέρανε. Έχει που σταμάτησε 30 χρόνια. Γιατί ο άλλος τι έχει. Που σταμάτησε δεν το ξέρει. Ναι. Τι να κάνουμε. Καλά, φανταστικό το μήνυμα να τον εμίσω και εγώ τον ακροατή. Το 2018 είναι, λέει, η χρονιά αποκατάσταση του Λεβέκ. Καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Rednecks Brothers, ο 463 διευκρινίζει, να σε γνωρίσουμε, λέει, σημαίνει ρελατρεμένε μας το αναμπέξω και να κάνουμε χουλιαμά. Καλημέρα και πρωτάθλημα, εμείς ή εμείς. Για το αναμπέξω, δηλαδή το αναμπέξω είναι γνωρίζω και συγχρόνως κάνω χουλιαμά. Εγώ καταλαβαίνω το κάνω χουλιαμά αυτό. Αυτό παρακαλώ, μπορείς να το διαβάζεις, δεν μας ενδιαφέρει. Ποιο? Είναι για σένα. Θουβού, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται σε άλλη εκπομπή. Δηλαδή πραγματικά φτάνει αυτό το πράγμα. Όχι, θα σου πω. Όχι, δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Άλλο. Θα σου πω γιατί σε ενδιαφέρει, γιατί χθες έγινε η πιο καλή διαφήμιση για την Τρόικα. Κάναμε τρεις αναφορές στη Μαρμίτα για την Τρόικα. Πώς? Και είναι ακροατές που είναι κοινοί. Εμείς γιατί να κάνουμε το αντίστροφο? Ναι. Δεν με νοιάζει. Διαφήμιση σε ένα τέτοιο το οποίο το έχει το 1/10 της ακροματικότητας που έχουμε εδώ. Ναι. Τι μπουφιά. Αλήθεια. Γιατί αν είναι άλλος κόσμος. Από τις λίγες που έχει. Γιατί χθες υπήρχαν 5 τηλεφωνήματα από το εξωτερικό. 3 από την Αθήνα και 2 από την Πελοπόννησο. Άσε μας. Και έχει σημασία. Στην και μάθανε. Αυτό. Άλλο ρε εσύ, αλλά δεν μην το λες. Τι διαφήμιση. Είναι ακροατής ο Θουβού που είναι και στη Μαρμίτα. 23-10-287-888. Ανοίγουμε γραμμές να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για ντέρμπι τοπικά, για Άρη, Απόλλωνα, ΠΑΟΚ, μπάσκετ, Ηρακλή, Αγροτικό Αστέρα, τα πάντα. Αν πιστεύουν οι φίλοι του Ηρακλέους ότι ο Ηρακλής θα ανέβει κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα 100 χρόνια στο μπάσκετ στη μεγάλη κατηγορία. Σιγά ρε, σιγά. Αν το πιστεύουν ότι θα ανέβει. Αυτό. Είναι το περιστέρι καλύτερη ομάδα. Τι σιγά, σιγά πάθα, ανέβουμε φέτος. Θα ανέβεις, ναι. Μακάρι. Θα το παλέψεις. Να το δω. Γιατί υπογράφει κανείς ότι θα ανεβαίνουν ομάδες. Γι' αυτό θέλετε να το βρεις τον Αλεξανδρή. Αυτό τι είναι, βγήκαν αλήθεια, λέει. Ρεπέδες, μήπως γνωρίζετε, λέει, τίποτα για τα καινούρια πλυντήρια Τζόρτζια Άρης. Χρειάζομαι καινούριο. Εγώ ένα πίτσος έχω. Αυτό. Πάμε στους φίλους. Καλημέρα. Έχει κάτι ρώσικα, φίλε. Γεια σας. Θα σου δώσω ένα ρώσικο. Καλημέρα, εσείς.
Λίγο πιο δυνατά, αδερφέ, καλή εβδομάδα, καλή χρονιά. Ο παδός του ΠΑΟΚ χαρούμενος. Ναι, ναι, εσείς. Ναι. Ο παδός του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, χαρούμενος για τον ΠΑΟΚ. Αυτό τον κόσμο που τον είχαμε κρυμμένο, Δημήτρη. Πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός. Και ο Τζάκσον, πάρα πολύ καλός. Ο Τζάκσον, καλός αθλητής. Γιατί καλός αθλητής, έβγαλε, πέραν 15 πόντους, δεν ήταν άσχημα. Α, ο Τζάκσον, ναι, ο Τζόνς, sorry. Ο Τζάκσον, γιατί ναι. Και ο Τζόνς είχε καθοριστικά καλάθια εκεί πέρα. Ένα που μπήκε βγήκε εκεί πέρα, ένα που, με το ταμπλό. Ήταν πολύ καλό. Δεν κερδίζει στοιχεία την ΑΕΚ με 21 πόντους στον Ολυμπιακό για πλάκα. Να σου πω κάτι. Όσο χάλια και να είναι Ολυμπιακός, κάποιος τον προκαλεί να παίξει χάλια. Χάλια, όμως, τι είναι η χάλια. Είναι πρωτοδεύτερος. Γιατί είχε ένα στα 13. Πρωτοδεύτερος στην Ευρωλίγκα. Στα 15. Και τι να πούμε, να ξαναγίνει το παιχνίδι για να βάλουμε. Όχι, όχι, μπράβο στον ΠΑΟΚ, είναι μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη. Και δεν κέρδισε τυχαία και συντοματικά. Κέρδισε, δηλαδή ήταν πολύ καλύτερο. Ήταν πολύ καλύτερο. Ένα παιχνίδι που διαφορά θα νομίζω ότι δεν ήταν το πονιάκι. Απλά ο Ολυμπιακός, παιδί μου. Κοίταξε, αυτά τα παιχνίδια το έλεγα όταν έπεσε με τον Άρη και τον διέλυσε τον Άρη Ολυμπιακός. Για να κερδίσει αυτές τις ομάδες, τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, πρέπει εσύ να είσαι πολύ καλός και αυτή είσαι κακή μέρα. Όταν είναι 20 η διαφορά στο μπάτζετ, αυτό ισχύει. Αυτό ήταν. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ήταν πολύ κακός θες και ο Πάπου ήταν πολύ καλός. Δεν είναι ποδόσφαιρο που μπορεί ο μικρός μια αντεπίθεση μπράβο. Να σε κερδίσει. Πρόσεξε όμως, υπάρχουν και συγκυρίες. 9-10 φορές κερδίζει καλύτερη ομάδα. Σωστό είναι αυτό που λες. Απλά υπάρχει και μια συγκυρία. Ότι ο Ολυμπιακός παίζει Ευρωλίγκα και ο Παναθηναϊκός και σε κάποια μάτς, ειδικά κάνουμε, όταν δεν τα χρειάζονται, γιατί ο Ολυμπιακός είναι εκτός πρώτης θέσης. Και τι σημαίνει αυτό που δεν τα χρειάζονται, κάθισαν και χάσανε. Τώρα είναι εκτός πρώτης θέσης. Και πριν ήταν εκτός. Δεν ήταν. Τι θα κάνει. Παιδιά τώρα. Ο Παναθηναϊκός που θα χάνε. Δεν μπορεί να χάνει κάπου. Πού? Δύο μάτς έπρεπε να χάσει. Εντάξει, δεν ήταν και τι σημαίνει αυτό, καθίσαν και χάσανε. Όχι, ποιος είπε αυτό το πράγμα. Απλά ήταν σε πολύ κακή μέρα. Με τις ίδιες συνθήκες παίζουν εδώ και χρόνια. Με τον Ολυμπιακό να παίζει Πέμπτη, Κυριακή. Απλά το χθεσινό μάτς, το χθεσινό μάτς είναι η απόδειξη το πόσο άσχετη είναι μπασκετικά όλη στη Θεσσαλονίκη. Που είχαν ξεσκίσει τον Παπαθεοδόρου. Καλά, εντάξει. Για άλλους λόγους. Εσύ δεν το κάνετε αυτό στην ομάδα σας. Ναι, εγώ δεν το κάνω, όχι. Εγώ προσωπικά δεν το κάνω. Πιστεύεις τώρα ότι αν με εκνευρίζει δεν το κάνουνε. Ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα. Χθες ο Άρης έχει κερδίσει και τα λοιπά, είναι πρώτος. Υπήρχαν Αργιανοί που δεν ασχολιόταν με αυτό. Λέγανε ο Μπαργκάνγκ δεν έπαιξε. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν. Οι οποίοι πολλαπλασιάζονται όταν υπάρχουν ανεπιτυχή αποτελέσματα. Πες τι θέλεις να ρωτήσεις. Να σου κάνω μια ερώτηση για τον Χατζηρίδη, υπάρχει θέμα. Βέβαια υπάρχει. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, είναι πανάκριβο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αν θέλει να πάρει κάποιον διβάνο τα λεφτά είναι θέμα. Sorry που γελάω. Καλά, εντάξει. Συγγνώμη που γελάω. Γιατί sorry που γελάς, ρε, εσύ. Εσύ τολμάς και λες για παίκτο ότι μάζεψε το χέρι του για να φάει γκολ, ρε, εσύ. Είσαι για δεν... να φάει... Γιατί να... με κρεμάς έτσι, αυτό είπα. Λέει ο Δημήτρης, γιατί ακούς αυτά, από αυτά που σε συμφέρουνε ακούς. Συγκρίνει τον γκολ του Μπακασέτα χθες. Πώς αυτά εμείς πάντα που με συμφέρουνε. Ναι. Έλα ρε σε τώρα, εντάξει. Όσο σε πάω. Καλημέρα, καλημέρα, πάμε επόμενη. Περιμένουν δύο, ναι, καλημέρα. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ναι, καλημέρα, καλή χρονιά, καλή εβδομάδα, λίγο πιο δυνατά. Όνομα και ομάδα, πες φίλε. Λοιπόν, λέγομαι Στέλιος. Στέλιος, ναι. Πρώτη φορά περνώ, είναι μία ομάδα φυσικά στη χώρα, το Σοβιετικό Τάγκ, στο ΠΑΟΚ. Σοβιετικό τάγκ. Άμα το λες, πες το σωστά. Είναι τάγκ, όχι τάγκ. Ναι, σοβιετικό τάγκ. Τα ξέρανε, τα ξέρανε. Είναι σοβιετικό τάγκ, λοιπόν. Το σοβιετικό κιόλας. Όχι το ρωσικό, σοβιετικό. Βέβαια, ο Βατάλη τίποτε δεν σταματάει. Πάμε κάθεκτη για το τίτλο. Είναι Ρωσία, Ουκρανία, όλοι μαζί. Λοιπόν, Σλαμά, ακούω πανκ μουσική. Πώς ακούγεται αυτό? Αδερφός, πολύ ωραίος. Είμαι καθηγητής, φοράω κουστούμι, αλλά κάθε Παρασκευή Σάββατο φοράω fly, στενό τζιν, μπότα και πανκ. Μπράβο, μια πολύ ωραίο. Ναι, ξέρω υποδιευθυντή τράπεζας, αν το δεις τον ντύσιμο του και τον έχω δει Παρασκευή βράδυ στο 8ball, μου έφυγε η μασέλα. Γι' αυτό έχει μείνει υποδιευθυντής. Εντάξει, μπράβο, μπράβο σου ρε Στέλιο. Μπράβο, τι ηλικία αν επιτρέπετε έχεις? Είμαι 30 χρονών, αλλά 30. Όχι 8ball, πολυτεχνείο, λίγο πιο άλφας. Α, στο πάνω, στα ίμια πηγαίνεις, ναι, πανεπιστήμια, ναι, και τέτοια. Ναι. Ωραίος, μπράβο, μπράβο σου. Στα ίμια. Στα πανεπιστήμια, πάει στα λάκια. Εντάξει, ωραίο, μπράβο. Βαράς κόσμο, κλωτσάς τέτοια. Προσπαθούμε. Στην επανάσταση που έγινε, που μπήκε μέσα ο κόσμος του ΠΑΟΚ, μπορεί να την επανάσταση ήσουν, μπήκες και εσύ μέσα. Που είχε γίνει η επανάσταση. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, πού? Πέρσι, πότε ήταν, πρώτο που μπήκατε μέσα με τον Ολυμπιακό, ποιο ήταν. Που μπήκατε μέσα. Που έγινε η επανάσταση. Με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ κάνουμε άλλα πράγματα. Α. Βέβαια. Καταρχάς, εσύ είσαι 30, μου ακούγεσαι σαν 60. Συγγνώμη τώρα που το λέω έτσι. Όχι, ρε φίλε, άμα με δεις από κανονικά, θα με κάνεις 22 χρονών. Μπράβο, σε παραδέχομαι, ωραίος. Να έρθεις να σε γνωρίσουμε.
Ωραία, Στέλιο. Έγινε, Στέλιο. Έγινε, αγόρι μου, ωραίος. Επόμενος, γεια σας. Καλημέρα. Α, τι καθαρά. Ησυχία, ησυχία να μιλήσει. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Μπόλεκ και Λόλεκ. Το αίμα κυλάει, εκδίκηση ζητάει. Καλημέρα στον άνθρωπο ο οποίος υποστηρίζει την ομάδα που βρίσκεται 2 βαθμούς από τη ζώνη του επιβιβασμού. Δηλαδή... Θα σωθείς. Καλημέρα στον κύριο Λόλεκ. Παίζετε ντέρμπι με τη δόξα για την 8η θέση. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είσαι και Λαμία φέτος. Ναι, αλλά... όντως, αυτό αν το έπαιρνε η Λαμία δεν πέρσι, πω. Τι θα γινόταν εγώ, εδώ. Και εγώ το σκέφτηκα, μα την Παναγία. Λοιπόν, το γκολ, άντε δεν ήταν offside, το κατοκύρωσε. Ναι. Άντε μας ακύρωσε και μας την ισοφάριση. Δεν σφύριξα, δεν σφύριξες. Με το γράμμα του νόμου σε βάζω δεύτερη κίτρινη κάρτα. Τυπικότατος, έτσι δεν είναι. Ναι. Και εκεί μαζί σου, ρε Χρυσάθε. Τον Πλατέλα όμως 2 ώρες που κάνει υπόδειξη στον διαιτητή, δεύτερη είναι δεύτερη, και τον τραβάει το χέρι, γιατί δεν το δίνει την κάρτα την κίτρινη. Γιατί δεν μας λέει. Γιατί δεν θα σου πω. Ευχή της Παναγίας. Καταρχήν θα ήταν η πρώτη κάρτα. Και έλεγα εγώ πως τα κουρεύουν τα αυγά με τα καταρχήν θα ήταν η πρώτη κάρτα. Κύριε Λόλεκ που τα θες μονάζει. Καταρχήν θα ήταν η πρώτη κάρτα. Αλλά στην ίδια ακριβώς φάση δεν δίνει κάρτα που του τραβάει το χέρι, όντως. Απλά θα έπαιρνε 3 κίτρινες. Καλά, ο Πλατέλας όταν λες αυτό έχει, δεν έχει κάρτα ακόμα. Ναι. Και τι είναι. Ναι. Στο 80 μετά. Στο 80. Ναι. Τι είναι. Λοιπόν, καταρχήν πού ήσουνα. Πού ήσουνα, βρε κότα. Πού ήσουνα. Πού ήσουν. Σε περίμενος αμολαδάς την είχε τεντωμένη την καρέκλα. Πού ήσουνα. Ξύλα έκοβα σε λέω, ρε. Τι ξύλα έκο. Αυτό το έχουμε σε βίντεο. Γεια σου, ρε. Κάτσε, περίμενε. Αφού έκοβες ξύλα, το μάτς πώς το είδες και τα λες αυτά. Τηλεόραση. Χριστό, Τίμπερτζακ. Τίμπερτζακ Ζιζού. Τι είχες τηλεόραση στο δάσος. Όχι, ρε. Πού ήσουν στο δάσος του Σέργουτ. Στο σπίτι έκοβα τα ξύλα σου. Μες στο σπίτι κόβεις τα ξύλα. Ναι, ρε, είχα δουλειά. Καλά, ρε φίλε. Αυτό βρήκες να το κάνεις στην εργασία αυτή πάνω στο Άρης από τον Πρόεδρο. Ώρα το έκανε. Ξεφτυλίστηκες. Ήθελε και η κόρη μου. Ένα χρόνο έλεγες θα έρθεις στο μάτς να με ρίξεις τρίμπαλο. Και το τι να κάνω, δεις. Και είσαι στην. Εξαγωνιστικά είσαι. Άκου. Δεν έχεις τους φίλους που πρέπει. Τι εξαγωνιστικά είσαι, μικρή ομάδα, βρε. Που στο 5ο λεπτό με την Παναχαϊκή δίνει κόκκινη. Στο 5ο λεπτό. Περίμενε, ρε. Περίμενε, κύριε Λόλεκ. Δημήτρη, ναι. Πώς είδες χθες εσύ το ματς Νόβα Απόλλων, συγγνώμη, Άρης Απόλλων. Σε λατρεύω. Σκίστος. Ποιο δυνατός. 2 βαθμούς. 2 βαθμούς από τη ζώνη. Θα πέσεις. Καλημέρα. Και είσαι 2 βαθμούς γιατί ο Κισαμικός έχει ματς λιγότερο. Ποιο δυνατός ο Άρης σε όλα τα επίπεδα. Ωραία. Κλείνουμε. Έχουμε ακόμη 1 λεπτό για να πάμε. Δεν παίρνουμε γραμμή. Μηνυματάκι του 969. Τα ίδια έλεγες για Γκουαρδιόλα. Το Μάντσεστερ είναι μια γειτονιά του Χάμπουργκ. Ρε αδερφέ, τι ποδοσφαιρική υπόσταση έχει το Χάμπουργκ και τι το Μάντσεστερ, που σέβομαι Αμβούργο και Ζανκτ Πάουλι. Και συμπαθέστε το Αμβούργο. Τι θες να μου πεις. Για Γκουαρδιόλα έλεγα ότι όταν ήρθε είχε φάει σφαλιάρες από όλα τα χωριά. Τώρα δουλεύει, κάνει ράνι, προσαρμόζεται. Εντάξει, τι σχέση. Το ότι έπεσε ο Ντεμπρούινε στην Βόλσμπουργκ αυτομάτως δίνει στο Βιερίνια. Παίζει τώρα ο Ντεμπρούινε. Στη Σίτι. Ναι. Δίνει στο Βιερίνια θέση στην Πρέμιερσιπ. Ο Ντεμπρούινε από τη Βόλσμπουργκ πήγε στη Σίτι και ο Βιερίνια από τη Βόλσμπουργκ γύρισε πίσω. Ρε παλίκα, 969. Ο Γκέκα. Ο Φάνη. Με τον Φάνη τον Γκέκα χόρευε σιρτάκι όλη η Γερμανία. Έτσι. Και πήγε στην Πόρτσμουθ και δεν πήρε φανέλα για προπόνηση. Ο Μπασινάς πήγε στην Πόρτσμουθ και δεν έκανε προπόνηση, γελούσανε. Γιατί είναι άμπαλοι γι' αυτό. Η Αγγλία είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Με διαφορά. Τι μου λέτε τώρα. Με διαφορά. Τι, ο Τόργκελε, με τον Τόργκελε εδώ γελούσατε και στη Γερμανία έβαλε 15 γκολ. Ο Τόργκελε. Τακτικά δεν είναι το καλύτερο. Ο Χαριστέας έπαιξε παντού εκτός από την Αγγλία. Μπράβο. Αυτό πλέον που το πας αυτό. Με τον Άγγελο χορεύανε σιρτάκι όλοι. Άγιαξ, Βέρντερ. Στην Αγγλία τίποτα. Πολύ ψηλή. Ναι. Και τώρα τεράστιο μήνυμα. Ο Σταφυλίδης δεν ακούμπησε την μπάλα στη Φούλα, ναι. Και πέρασε στη Γερμανία και είναι εξαιρετικό. Έλα, μωρέ, τι ακούμπησε μετά. Τώρα δεν παίζει. Η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα παγκοσμίως. Για να το βλέπουμε εμείς.
Όλοι. Εντάξει. Το πάνω κάτω αυτό, η έλλειψη σκοπιμότητας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μου λες, δώσαμε τον Κουτίνιο τώρα εμείς, ναι, με πολλά λεφτά, και πάμε να πάρουμε το Μαχρέζ. Δεν πάμε. Εσάς ο πάτος σας δεν έχει τελειωμό. Δεν πάμε. Θέλω φέτος να έχω το 1 τρίτο τίξ από τον Βαντάικ. Δεν πάμε. Τους βάζει νικητήριο γκολ. Θα δούμε αν θα τον πάρει όχι. Ακόμη δεν ήρθε ο Βαντάικ. Νικητήριο γκολ στο 90 φεύγα. Η παιχτάρα. Ο πάτος. Ποιο πάτος, ρε. Καταρχήν με ψεφταρά. Με την Εύερτο στο πρωτάθλημα. Ψεφταρά. Στο 82 είναι τον γκολ. 82 πότε. Έβγαινε 90 φεύγα. Ψεύτη. Ψεύτη. Στο Arsenal Liverpool. Εκμεταλλεύεσαι, νομίζετε, το είδαμε. Τεράστιο μήνυμα να δώσουν προσοχή όλοι οι Ολυμπιακοί από τον Αριανό και φόλα άρρωστο Everton 7-11 τον Duncan Ferguson που λέει: Good morning, lads. Παρακολουθώ την Everton καθημερινά. Όταν πήρε τον Μιραλά. Από τον Άρη, ναι, προφανώς, εννοείται. Αυτό έλειπε. Όταν πήρε τον Μιραλά, χάρηκα πολύ. Αλλά στην Premier δεν ακούμπησε. Μεγάλες ικανότητες, χάλια νοοτροπία, το εγώ πολύ πιο πάνω από το εμείς. Ένα μάτς έπαιζε άθλιος ή δεν έπαιζε στα 10. Won't be missed at all. Δεν θα μας λείψει καθόλου. Τεράστιο μήνυμα. Πέρσι. Μπράβο. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ καλός. Τον πρώτο χρόνο θυμάμαι και εγώ. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ καλός. Καλά, όχι και κάτι αμάν, αλλά ναι, ήταν καλό. Εντάξει, για Everton. Πάρα πολύ καλός, ναι, για Αγγλία. Ναι. Ναι. Παράδειγμα, ο Πογκμπά γελάει όλη η Πρέμιερ μαζί του, ενώ έκανε όρια στο καμπιονάτο. Θα συμφωνήσω. Δεν γελάει κιόλας. Παράδειγμα, τα λεφτά που δόθηκαν. Παράδειγμα στο Emirates, καλά, αυτό είναι καπιταλισμός. Αυτό είναι καπιταλισμός, Δημήτρη. Δεν έχει σχέση. Τα ξέρεις πώς λειτουργούν αυτά. Και η υπεραξία. Αυτά είναι έτσι. Okay. Γρήγορα, τελευταίο διάλειμμα, να πάμε στις επόμενες γραμμές. Επιστρέφουμε 15-17 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής. Τελική ευθεία και για τις γραμμές τις δικές σας και για μηνύματα. 23-10-287-888. Μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Περιμένει φίλος, φίλοι, περιμένουν φίλοι με ομικρονιώτα. Γεια σας, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Περίμεναν. Καλημέρα. Γεια σας. Ανάτος. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλή χρονιά. Γεια σας, κύριε. Αποστόλης, ο παδός του ΠΑΟΚ από τα Μίτλαντς της Μεγάλης Βρετανίας. Ναι. Γιατί αγχώθηκες, Δημήτρη, ψέματα γράφαμε. Για τους υπολογισμούς που έκανες για το πρόγραμμα. 13 νίκες και μια ισοπαλία. Και αυτή υπό προϋποθέσεις μόνο. Αν κάνει ο Ολυμπιακός δεύτερη γκέλα, κάπου δεξιά-αριστερά, τότε έχεις δικαίωμα και για άλλη μια ισοπαλία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι αυτό με το οποίο πρέπει να λειτουργεί η ομάδα. Ότι μπορεί ακόμα και 13 νίκες να μην φτάσουν. Μήπως τους αγχώνεις. Είναι φοβερό, είναι ανεπανάληπτο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, αλλά είναι ακριβώς όπως το λέω. Καλά, εσύ μας το περιγράφεις, λες και ήδη έχει γίνει. Κάτσε ρε παιδί μου, πρόβλεψη κάνεις. Λοιπόν, δύο τα είπαμε από τον Νοέμβριο αυτά, έτσι. Το πρώτο είναι ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει παντού αυτή τη στιγμή. Και κερδίζει γιατί παίζει και καλούτσικα, αλλά κερδίζει γιατί κερδίζει. Τώρα τι με νοιάζει και πώς κερδίζει. Μια χαρά είναι ο Ολυμπιακός. Με λίγα λόγια, εγώ περίμενα να στραβώσει τον Πανετολικό, δεν στράβωσε. Χθες δεν περίμενε κανένας προφανώς. Ναι. Τώρα η ελπίδα σου είναι ο Χριστοβασίλης και ο Μποροβίλος. Άμα εσύ νομίζετε ότι θα στραβώσει εκεί. Κάτσε, ο Ολυμπιακός αλλάζει προπονητή, αλλάζει κατάσταση, καθημερινότητα. Δημήτρη, γιατί συμπεριφέρεσαι, λες και μου μιλάς και ανήκουμε στο ελβετικό πρωτάθλημα, αφού ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έχει αγνή ψυχή ο Δημήτρης Αποστόλης. Έτσι λέει και ο Μαρινάκης. Δεν είναι σαν και σένα. Δημήτρη, δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία ποιος ο προπονητής. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία ποιος είναι ο προπονητής. Φοβερά πράγματα. Και σύν της άλλης, επειδή βλέπεις ότι για τους δικούς του λόγους που όλοι τους καταλαβαίνουμε, το ζόρι του Μαρινάκη είναι να συσπυρώσει τον κόσμο, μετά τον Μιραλάς θα φέρει και άλλον προπονητή, θα φέρει και άλλους παίκτες. Καλούς παίκτες λογικά. Εντάξει. Ωραία, οπότε τι έγινε. Εντάξει, τι δικαίωμά του, τι φοβάσαι. Όχι δικαίωμά του, είναι δικαίωμά του και υποχρέωσή του αυτό που κάνει. Ναι. Γιατί έχει τα δικά του ζόρια. Εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ τη δουλειά του, απλά η δουλειά του είναι αυτή ακριβώς που σου είπα. Θα πάρεις τα άλλα 6 μάτς τώρα. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Τώρα έχεις χαβαλέ παιχνίδι, Το μόνο που με ανησυχεί είναι το μάτς τη Λαμία μέσα. Γιατί? Έτσι, με ανησυχεί. Δεν σε ανησυχεί ο ΠΑΣ Γιάννενα και ο Πανετολικός ανησυχεί η Λαμία? Ο ΠΑΣ Γιάννενα... Όχι τόσο πολύ. Η Λαμία πιο πολύ. Άκου για να μαθαίνεις, φίλε. Άκου λίγο. Αν θες... Άκου λίγο να μάθεις, Αποστόλη. Άκου λίγο. Έχεις και τις δύο ενώσεις της περιοχής. Μη σ' ανησυχεί καθόλου.
ασθενός, έχεις χάσει, κάτσε ρε παιδί μου, ηρέμησε. Ναι. Εγώ, όταν τα έλεγα αυτά για τις ενώσεις όμως, βγαίνατε και κοροϊδεύατε. Και μετά όλοι μου λέγατε να πάρει την ΕΠΟ. Όπα, όπα, Αποστόλη, συγγνώμη. Δηλαδή εσείς στη Λαμία ανησυχείς αγωνιστικά. Αγωνιστικά ανησυχείς στη Λαμία. Έχεις πανουριά, μην ανησυχείς. Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή, το δεύτερο ήταν φανταστική. Ωραία, από εδώ και πέρα, ελπίζω να πιάσει τα επίπεδα του δευτέρου ημίχρονου. Ο Καλαϊτζίδης, όταν είπε για ομάδες που κάτω και τρώνε πεντάρες, εννοούσε το Λεβαδιακό. Για άλλη κατηγορία εννοούσε. Α. Καλημέρα, καλημέρα Παστόλη, να είσαι καλά, φιλιά στα περήφανα Midlands του Ηνωμένου Βασιλείου. Επόμενη γραμμή. Ο Καλαϊτζίδης πριν το μάτσο αυτό με τον Εγινιακό. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο, περιμένουν δύο φίλοι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριος Κώστας, καλή εβδομάδα. Ο παδός της ΑΕΚ από την Πιερία. Λοιπόν, εγώ δεν μ' αρέσει να σχολιάζω κρατών σχόλια και προγνώσεις. Θα το κάνεις όμως τώρα. Απλά θα πω από μέρους μου no comment. Ναι. Λοιπόν, για ποιο πράγμα. Δηλαδή για το ότι δεν κάνεις σχόλια θα λες κανένα σχόλιο. Ναι. 13... 13 είναι και συνεχόμενες τώρα, αυτά τώρα ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Έτσι, ναι. του εκάστοτε οπαδού. Εκτός θα είναι ο Πανσεραϊκός. Του εκάστοτε οπαδού. Τέλος πάντων. Μην πάρε τα δικά του λέω. Και τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΑΕΚ το παίρνουν δεδομένο, θα τα πάρουν. Κανείς, λοιπόν. Κανείς, ντέρμπι είναι. Ποιος θέλει να παίρνει. Θέμα ακριβώς, ντέρμπι είναι. Λοιπόν, αλλά στην Τούμπα είναι φαβορί, ο ΠΑΟΚ να κάνουμε. Εγώ θα... Δεν υπάρχει σε ντέρμπι φαβορί δεν υπάρχει. Υπάρχει. Λοιπόν, τα διπλά σαν ντέρμπι τελευταία χρόνια είναι πολύ λίγα. Πώς δεν υπάρχει. Λοιπόν, εγώ θα... εγώ τώρα το τελευταίο παιχνίδι που είδα την ΑΕΚ, ναι. Καλά, ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εκπληκτικός. Το δεύτερο ημίχρονο απλά αρχίζουν και μ' αρέσουν οι παίκτες στους οποίους έχουν μια κρυφή ελπίδα να βγουν. Και αυτή είναι ο Τσιντότας, ο Κονέ και για πρώτη φορά ο Μπακασέτας που τον ξεφωνίζω συνέχεια. Καλά κάνεις. Ναι. Και για πρώτη φορά ο Μπακασέτας ο οποίος ήταν ο MVP προχθές. MTV. Τι MTV ήταν ρε εσύ κύριε Κωνσταντάκη. Το παιδί δεν μπορεί να στρίψει. Μπήκε ο Μασούντ και είδαμε, καταλάβαμε τι σημαίνει ποδοσφαιριστής. Έχει συμμετοχή σε 3 γκολ. Όντως έχει το παιδί του κάτσε τα γκολ. Σε 3 γκολ έχει συμμετοχή. Βάζει τον γκολ με το φάουλ. Ναι. Παίρνει τον πέναλτι. Μακάρι. Και συμμετέχει και στο γκολ του Αράουχο. Δεν μπορεί μπάλα δεν μπορείς να στηριχθεί στον Μπακασέτα. Δεν λέω ότι θα στηριχθώ. Ναι. Αλλά τουλάχιστον δεν θέλω να απογοητεύομαι. Ναι. Ναι, σωστά. Δεν θέλω να απογοητεύομαι. Δεν λέω ότι θα στηριχθώ. Άλλωστε, ακόμα ένα παίχτη και κοιτάνε να πάρουνε. Ναι. Και θεωρώ ότι τακτικά αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Τακτικά. Ναι, τακτικά, ναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Και ο ΠΑΟΚ δικαιώνεται πάρα. Και θα γυρίσουν και τώρα πιο από πολύ, εδώ και πέρα. Επίθεση πιο πολύ μου αρέσει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Θα γυρίσουν. Καλά, τόσο ξέρεις, τόσο λες. Έτσι. Πες μας κάτι λίγο που το χάσαμε το επεισόδιο. Αλλά με τον Ανέστη τι έγινε ακριβώς. Ο Ανέστης ζήτησε να παίξει στο εξωτερικό. Ζήτησε να φύγει, τον ζητάει η ομάδα του εξωτερικού. Α, ναι, γι' αυτό έγινε η αλλαγή. Ποια κύριε Κώστα γνωρίζουμε. Μάλλον γερμανικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω ομάδα. Η χαρά του έγινε. Ο δε Πανετολικός... Κύριε Κώστα μου, άλλο κάνει, είναι το θέμα ο, με τον ο Πανετολικός κάνει πρόταση στον Ίβιτς. Τα είπαμε αυτό. Ο Πανετολικός κάνει πρόταση ο στον Ίβιτς. Ο Ανέστης δεν δέχτηκε ανανέωση συμβολέου με την ΑΕΚ και η πάγια τακτική του Μελισανίδη σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μην παίζει. Αυτή είναι η ουσία και η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι καραμέλες. Μα αφού τον άφησε ελεύθερο, τι μου λες τώρα. Για να μην το δέχτηκε, δεν θα τον άφησε ελεύθερο, λίγη το καλοκαίρι. Αν τον αφήσει, από τώρα είναι άλλο θέμα. Σκοπεύει να τον αφήσει από τώρα. Γιατί να τον δεσμεύσει κατά αυτόν τον τρόπο. Τι θα πει, δεν δέχομαι ανανέωση, δεν δέχομαι ανανέωση. Όπως στο παρελθόν κλείνουν, όπως στο παρελθόν έκαναν χρήση οχταετίας ο Τεζανίδης, ο Γουλαρές και φύγανε. Δεν επειδή τα λεφτά που τους έδινε ο Βαρδελάκης ήταν
μισά από αυτά που πήραν εκεί που πήγαν, τι είναι, επαγγελματίες είναι. Τι είναι αυτά, πρωτόγονες καταστάσεις. Σωστό. Ωραία, κύριε Κώστα. Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Το κταίο, κυρίες και κύριοι, έχει όνομα. Car Control στο 10200. Μάριε, καλή στο 10200 για να κλείσεις το ραντεβού σου. Με ένα τηλεφώνημα μπορείς να μάθεις τα πάντα για το πότε περνάς σε κταίο, τι χαρτιά χρειάζονται. Και πλέον πηγαίνεις προέκταση στρατηγού Μακρυγιάννη και αναγεννήσεως στον Εύωσμο και περνάς κταίο και ξενιάζεις για 2 χρόνια. Με ήδη αξεσουάρ μπάνιου Regina συνεχίζουμε. Regina-banio.gr για τον κατάλογο προϊόντων και Injection Service για ρύθμιση, έλεγχο και επισκευή βένζινο κινητήρα. Απόλλωνος 18 στην Καροτούμπα. Γραμμή στον αέρα. Καλημέρα σας. Φέρτε να πιω, να ξημερωθώ. Σε περίμενα από χθες το βράδυ. Μην το πεις. Τι τούτη ήταν αυτό. Αρρυθίστε. Πρέπει να ζητήσεις δημόσια συγγνώμη από τον Θεοδόρο. Σωστό. Και να πεις ότι είσαι ξεφτύλας και άσχετος με τον μπάσκετ. Σωστό. Από το πρωί το λέει αυτό για σένα. Από το πρωί. Είσαι άσχετος με τον μπάσκετ. Θα έλεγα ότι ο Παπαθεοδόρου είναι καλός προπονητής. Αλλά εσύ είσαι άσχετος. Αν δεν έβαζε τα Ελληνόπουλα να παίξουνε και θα σε πω εγώ. Ποια Ελληνόπουλα ρε, ο Γκος κέρδισε. Έλυσε, έχει ρίξει σε ελληνικές. Ποιος Γκος. Γκοσόπουλος, θα την Πελοπόννησο ήταν η Παπαπαπούς. Άσε τώρα. Γιατί τα Ελληνόπουλα ποιος τα έβαλε να παίξω. Τι κάνετε, καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Πρώτη φορά παίρνεις. Ναι ρε, είμαι. Έχεις ξεφτυλιστεί με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ε. Ορίστε. Έχεις ξεφτυλιστεί και εσύ με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Άκου φίλε να σε πω κάτι. Ναι. Εγώ τον Παπαθεοδόρου δεν τον γουστάρω καθόλου. Ούτε τον Λουτσέσκου, το ξέρω. Και καλά κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα η πρέπει να είναι μόνοι τους για μένα. Άκου, τον Παπαθεοδόρου δεν τον γουστάρω και καλά κάνει. Λάμε... Καλά κάνω. Απόφυτος Αριστοτελείου. Ούτε τον γουστάρει και ο Λουτσέσκου να πούμε. Όχι ρε εσύ. Ούτε τον Λουτσέσκου γουστάρεις εσύ. Α, μπερδεύτηκα ρε. Τι σχέση έχει ο Λουτσέσκου. Δεν γουστάρεις προπονητές και περιμένεις να χάνουν για να βγεις να πεις ότι δικαιώθηκα. Αυτό γίνεται. Όχι, λάθος κάνεις. Α, καλά, εντάξει. Εγώ είμαι με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πέρασε η αρμάδα. Πέρασε από τα γατάκια. Πέρασε η αρμάδα του Γιαννάκη από τα γατάκια. Πού λέγες θα χάσω. Εκεί που λέγες ότι θα χάσω. Από το κλειστό της Αρτάκης. Κακό Σάββατο για σένα. Έχασε ένα τρίκα αλλά και δεν σου άρεσε. Εγώ δεν είπα τίποτα για το παιχνίδι του Σαββάτου. Ούτε καν ήξερα που έπαιζες. Τώρα κόντεψες όμως να χάσεις, έτσι. Τι σημασία έχει αυτό. Κόντεψες. Κόντεψες να χάσεις, μπρος. Καλά. Εδώ εσύ κόντεψες. Εσύ με ενοχλεί εγώ που κόντεψα. Έρχομαι να ξέρεις. Πού έρχεσαι. Έλα. Μποχορίδη έχει. Έλα. Άντε καλημέρα, γεια. Γεια. Καλημέρα, φιλιά στο ρετσί. Έρχομαι. Εκεί που έλεγε αν δεν φύγει αυτός ο ΠΑΟΚ θα πέσει και τέτοια, τώρα έρχομαι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Τζόνι Ρέντ, ο παδός της Manchester United, της Ιβερνές. Καλημέρα, Τζόνι Ρέντ. Της Ιβερνές. Κυρία, να χαιρετήσω και την νίκη του μπασκετικού τμήματος του ΠΑΟΚ έναντι του Ολυμπιακού, αλλά θα τονίσω μια παρατήρηση που έγινε χθες στη μετάδοση, δεν ξέρω αν το πρόσεξε κανένας. Είπαν ότι η αντιπαλότητα των δύο σωματείων είναι κυρίως στα ποδοσφαιρικά τμήματα και όχι τόσο στα μπασκετικά. Έτσι να το πούμε και αυτό. Παντού είναι, και στο βόλι είναι και στο handball είναι παντού. Αντιπαλότητα στα ποδοσφαιρικά έχουν αποκτήσει τα τελευταία διετία-τριετία προφανώς. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν αγκαλιά. Ναι. Τα μπασκετικά Ολυμπιακός ήταν πολύ πάνω και εμάς μας έμενε μονάχα μια άβρα του παρελθόντος από τότε. Λοιπόν. Είναι ή υπάρχει αντιπαλότητα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το 85, το 95 και το 2005 δεν υπάρχει. Υπάρχει παραδοσιακά. Πώς είπα, τώρα γιατί πήγατε και ας σηκώσετε πάνω. Το 95 δεν υπήρχε. Το 80 γιατί σηκώσετε πάνω τότε υπέρ τους. Άσε τώρα. Άσε. Εγώ να αφήσω. Για τον μπάσκετ μιλάμε. Κλείνοντας, αυτή ίσως να είναι η τελευταία μου επικοινωνία μαζί σας, γιατί μόλις παρέλαβα τον διορισμό μου για περιοχή εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την εμβέλεια του φιλόξενου σταθμού σας. Υπάρχει ίντερνετ. Τζόνι Ρέντ, υπάρχει ίντερνετ. Πού πηγαίνεις. Στον νομό Βιωτίας, με μόνιμη θέση. Και... Στον Κομπότη δηλαδή. Αν επιτρέπετε μέρος, σε ποιο μέρος, Τζόνι Ρέντ? Στην Θήβα. Στη Θήβα. Πανέμορφη, φίλε. Μία από τις πιο όμορφες πόλεις στην Ευρώπη. Πώς θα πας εκεί. Να το λέτε κοροϊδευτικά, γιατί έχω ακούσει τα ακριβώς αντίθετα. Πώς θα πας εκεί, ρε. Πώς θα πας εκεί, πες λίγο. Ας τον άνθρωπο, ρε. Δεν έχω κάτι καλύτερο στα χέρια μου, δυστυχώς. Εντάξει. Δουλειά είναι μόνιμη, επειδή είναι όμως. Τζόνι, μπράβο, να πας καλά, παλικάρι. Λοιπόν, άκου λίγο. E-Radio και Λίμπερο. Θα ακούς και θα παίρνεις. E-Radio. Από το ίντερνετ θα ακουγόμαστε, ρε.
Μη μασάζει. Εντάξει, μπορεί να κάνω ένα διάλειμμα για να πάω στην τουαλέτα, υποτίθεται. Βρε, βάλε ακουστικά, ακουστικά βάλε. Να σε καλά, καλά να περάσει. Johnny Red, να πάνε όλα καλά, φίλε, γερά μα συγκινεί. Και μόνο που επικοινωνεί έτσι και μα το λε, να σου πάνε όλα καλά, παλικάρι μου. Όλα καλά. Καλημέρα, επόμενο. Τον έριξε. Και ο Μπορμπόκη και ο Βλάχο και 35 χρονών ο Καραγκούνη πήγαν στην Αγγλία. Μόνο στην Ελλάδα παραμυθιάστηκαν από τον Διακογιάννη. Στην Ευρώπη δεν ισχύει αυτό. 969. Επειδή είναι άδικο για σένα, επειδή στέλνεις με μηνύματα, όταν μπορείς βγες στον αέρα, να έχουμε χρόνο, με κεφάλαιο Γιάννη Διακογιάννη και την προσφορά του στο αγγλικό ποδόσφαιρο και το πώς γαλούχησε μια γενιά, χίλια δυο έχω να σου πω. Χίλια δυο. Ο Μπορμπόκης που πήγε μια χαρά στην Αγγλία. Εντάξει, πού έπαιξε. Και ο Μπορμπόκης, έτσι, από τα κορυφαία δεξιά μπακ στην Ελλάδα τελευταία 30 χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Και ο Βλάχος πού. Σε ποια Πόρτσμουθ. Πού. Που πήγε και ο Χαλκιάς. Με τι στάτους. Τι έκανε δηλαδή ο Βλάχος. Να είναι καλά, ο συμπαθέστος κατά τα άλλα Βλάχος. Που του δίζα τη φανέλα εκείνη από το Μονακό Ολυμπιακό στην μπλε και δεν μου την έδινε. Την Άμπρο. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Η μισή, δεύτερη και τρίτη κατηγορία της Αγγλίας έχουν ευρωπαϊκούς τίτλους, παλικάρι μου. Η τελική ήταν γεμάτη με η τελική των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με αγγλικούς συλλόγους. Τι να θυμηθώ. Tottenham Wolves. Tottenham Wolves. Τι να θυμηθώ. Leeds United. Τι να θυμηθώ. Forest. Τι να θυμηθώ. Αλητεία της Juventus για να αποκλειστεί η Derby County στον ημιτελικό. Διάβασε ένα βιβλίο για να μάθεις, γιατί εσύ ο Πελέ της δημοσιογραφίας ποδοσφαιρικής είναι ο Brian Glanville, ο κορυφαίος όλων των εποχών. Δεν ξέρω τώρα, ζει ο άνθρωπος, πρέπει να είναι γύρω στα 85. Πάρε το βιβλίο του, τα χρόνια του Άγιου Δισκοπότηρου. The Champions of Europe, το έχω στο σπίτι, να στο δώσω, να στο δανείσω, θέλεις. Να δεις εκεί τι λέει, με ονοματεπώνυμα, παρασκήνιο Ιταλών, Ισπανών και Γερμανών. Εναντίον των Άγγλων. Αυτό τι είναι, Forest Arsenal Forest, στο ναι. Κύπελλο. Ναι, ανοίξε η Forest, ναι. Η ναι. Ομάδα του Μαρινάκη. Η ομάδα του Μαρινάκη. Αν ήταν του Σαββίδη βέβαια η ομάδα, δεν θα γινόταν ο χαμός. 4-2. Ναι. Και φορά τη φανέλα. Δηλαδή, ρε, 9-69, τώρα μην αδικηθείς. Σε κάποια πράγματα έχεις δείξει ένα πόδι. Κάνεις μονόλογο και δεν είναι σωστό. Και εμένα αυτό δεν αρέσει το παιδί. Θα του δώσουμε το χρόνο. Βγες. Να, να βάλουμε σε βασικό θέμα αυτό και βγες αύριο να το. Εντάξει, δεν, δηλαδή, τώρα τι να σου πω. Συγγνώμη, ήταν ο Καρβέλας στο κλειστό χθες. Του ΠΑΟΚ. Ο Νίκος. Ο Βιερίν ήταν. Αυτό εδώ τι είναι αυτό. Μασκότ. Συγγνώμη τώρα με κοροϊδεύεις. Αλήθεια λέει. Μασκότ ρε. Η μασκότ είναι αυτό από πίσω. Ωρε φίλε. Χρήσατε. Νόμιζα είναι ο Καρβέλας ρε φίλε. Sorry. Συγγνώμη. Τι είναι αυτό. Νόμιζα είναι ο Καρβέλας ο Νίκος. Αυτό τι είναι από πίσω. Που... Εντάξει. Ο Ντάνκαν Φέργισον για τον Χρύσανθο λέει: διάβαστο Δημήτρη, διάβαστο. Και τον Άρη παρακολουθώ καθημερινά Χρύσανθε και στο γήπεδο πάω όποτε μπορώ με δύο μωρά. Απλά δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να πω από αυτά που λες. Και συχαίνομαι και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λέει ο Ντάνκαν. Ναι. Δεν συμφωνεί με το σε ό,τι λες, αυτά τι είναι παραπάνω. Μπράβο. Εντάξει, ναι. Όχι, μπορεί, μα σαν τον Ντάνκαν Φέργισον να ήταν όλοι παδί να χάσουν. Δεν ήξερα να το παιδί ρε, παρακολουθεί, γιατί υπάρχουν ναι, κάποιοι ναι, που όχι, δεν όχι, το παιδί Άρη, όχι, ρε. Ναι. Και άριστα έχει πάει ό,τι και βλέπει με, και με χωριά και ό,τι θες. Δεν είναι άριστη του αφρού. Ακούλετε αυτό που λες και με χωριά και τα λοιπά. Και θα έπρεπε εσύ να έχει γυρίσει τα χωριά. Δεν πάω να δω. Εγώ δεν πάω τον σε Άρη, κανένα, ναι, σου λέω. Δεν έχω πάει σε ούτε ναι. ένα μάτς επειδή κάποιος είναι ο άλλος. Ναι, μπράβο, αυτό έχω σου λέω. Πάει και ναι. με τα χωριά και με την Ατλέτικο. Έτσι είναι και αυτό. Υπάρχουν οπαδοί οι οποίοι πάνε μόνο με... Όχι οπαδοί, φίλοι οι οποίοι ναι. πάνε μόνο στα γούστα και υπάρχουν ναι, και άλλοι οι οποίοι πάνε παντού. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει με ποιον παίζει πρόσφατα μάλωσα μια έξι, στο είπα εδώ στον αέρα. Δεν με ενδιαφέρει με ποιον παίζει ο Άρης. Ο οποίος δύο χρόνια την ΑΕΚ την είχε ξεγράψει. Το με ποιον παίζει ο Άρης έχει να κάνει με τους άλλους. Ο Άρης, για τον Άρη πάω. Τη μάνα του Σαββίδη, γιατί τη βρίζανε, ρωτάει ένας φίλος εδώ. Αληθεύει αυτό. Και σε χριστουγεννιάτικο κάλαντο, ε, ναι. Δεν απαντάει. Τι να σου πω, δεν έχει απάντηση. Γιατί βρίζανε τη μάνα του Σαββίδη. Δεν έβριζε ο Χρήστανθος εσύ, ο οπαδί. Γιατί βρίζανε τη μάνα του Σαββίδη. Γιατί είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό. Υπάρχει πιο απλή απάντηση από αυτό. Τώρα και εσύ εσείς είναι... δηλαδή, γιατί βρίζετε τις μάνες των Αριανών και των Ολυμπιακών, δηλαδή. Των Αριανών. Ναι. Άμα είχα κι εγώ έναν ισχύ. Του γκάλι τη μάνα, εσείς 25 χρόνια μετά, γιατί τη βρίζετε. Άντε να απαντήσει αυτό εδώ. Σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ναι. Σε ΠΑΟΚ οτιδήποτε. Του γκάλι τη μάνα. Του γκάλι, βέβαια. Τι λες εσύ. Με τον Άρη, ίσως. Γιατί στο κύπελο με τον Ηρακλή πριν 3 χρόνια που νικάς 5-1, που εγώ με δύο κατηγορίες κάτω, βρίζει το Χατζηπαναγί. Με το γνωστό σύνθημα φουνή φουνή. Γιατί τώρα οι οπαδοί βρίσαν τη μάνα του πρόεδρου του ΠΑΟΚ.
Εσύ Δημήτρη, πραγματικά. Και αυτό που το έστειλε. Ναι, αυτό το. Κάτσε κάτω το λέω. Ωραίο. Περίμενε, αυτό είναι ο Αυτό είναι θέμα για τον Μάριο, λέει. Ναι. Ο Άγιος Φίλιππος ή Γαυροκτόνος. Και έχει τον Γκος με ράσο. Γιατί είναι Φίλιπ. Είναι Φίλιπ Γκος. Γιατί. Ναι, ναι, ναι. Άντε ρε εσύ. Τι ηλικία έχει αυτός. 33. Και ένα ακόμα μήνυμα είχαμε. Έχει παίξει NBA. Δεν νομίζω. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Τέλος πάντων, δεν έχουμε άλλο. Κλείνουμε. Με Τρόικα και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Για να μιλήσουμε και για Ηρακλή, γιατί σήμερα δεν είπαμε τίποτα. Για ποδόσφαιρο Ηρακλή και για μπάσκετ Ηρακλή. Τι να πει. Τι να πω για Ηρακλή, ρε. Περίπατο έκανε υγιεινό. Μπράβο στο Λίμπερο που έδωσε αρκετό χρόνο στον Ηρακλή. Ανεβαίνει. Στη μετάδοση θε. Ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Ορίστε. Θα δούμε. Ο Ηρακλή ανεβαίνει, Μάρια. Εγώ ξέρω ότι ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Έτσι μου λένε. Α, και επίσης το νου σας, έτσι, γιατί θέλω να την πάρω κι εγώ και πολλοί κόσμοι ρωτούσε, υπάρχει πλέον εδώ και 5 μέρες στην μπουτίκ η ποδοσφαιρική φανέλα. Η φετινή ποδοσφαιρική. Μήπως εξαντληθεί και δεν προλάβουμε. Όχι, να πάω να την πάρω. Γιατί, τα αστέρια. Γιατί πολλοί ρωτούσαν και εγώ θέλω να πάω να την πάρω και να την πάρω. Οι Ηρακλειδείς λένε ότι είναι μια ντροπή αυτό για τα αστέρια. Και βγαίνει λίγο πιο ακριβή από τη φανέλα της United. Καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε με Πάο 24 εδώ σε πολύ λίγο για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για βόλι. Και για πόλο, στο οποίο κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ. Καλημερίζουμε και. Κινδυνεύεις, ναι. Ναι. Καλημερίζουμε και τα θύματα μαγείρεμα. Γυναικείο ποδόσφαιρο θα πεις, που Άρης είναι πρώτος, αήττητος μόνος στην κορυφή. Φοβερά πράγματα. Θα πεις τίποτα 0-3 μέσα στο βόλο του Μπέου. Πάρ' τη γυναικάρα. Πάρ' τη γυναικάρα τώρα να μάθεις τι σημαίνει γυναικάρα. Πάρ' τη γυναικάρα πάνω. Αυτό εδώ. Ναι. Αυτός έχει Τερίζα Μέη. Πάρ' τη γυναικάρα. Τερίζα Μέη. Αν δεν σε είχα δει με γυναίκα θα έλεγα ότι είσαι γκέι. Καλημέρα. Αλλά είσαι bisexual. Καλημέρα.